πολύ happy, ρε παιδί μου. Γιατί? 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 Τι ημέρα είναι σήμερα. Τώρα δεν φόρανζες. Θα στα πω όλα. Έχω πάρα πολλά να σου πω. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε. Καλή εβδομάδα. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα. Πολλές, πολλές μεγάλες σήμερα, έτσι, γιορτές της γης. Γιορτές της γης. Γιορτές της γης. Για πες τώρα, για πες. Για πες, γιατί το κρατάς όση ώρα φωνάζεις. Διεθνής ημέρα της γης, παρακαλώ πολύ. Και όχι μόνο. Διεθνής ημέρα της γης. Βεβαίως, διεθνής ημέρα ευτυχίας. Τι γιορτάζει αυτή η γη. Μόνο μια μούζα μπορεί να μας ρίξει αυτή η γη. Τι άλλο να γιορτάσει αυτή η γη με αυτά που τις κάνουμε. Ναι, αλλά είναι και Διεθνής ημέρα ευτυχίας, όπως λέγαμε νωρίτερα. Αυτό ναι, αυτό ναι. Κάτσε σου κι άλλο. Ναι. Κρατήσου. Όταν λες, συγγνώμη, σε ρωτήσω, όταν λες Διεθνής ημέρα ευτυχίας, τι, ότι σήμερα είμαστε όλοι ευτυχισμένοι. Να προσπαθήσουμε να γίνουμε ευτυχισμένοι, τέλος πάντων. Να το βάλουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας. Time to be happy. Μάλιστα, μάλιστα. Οκ, okay, εντάξει, δεχτώ. Όχι ότι γιορτάζουμε κάτι, ναι. Για πες. Σου έχω κι άλλο τώρα, αλλά αυτό πρέπει να το διαβάσω, μην κάνω λάθος. Για πες, σε ακούω. Διεθνής ημέρα αστρολογίας. Ναι. Διότι σήμερα η ημέρα έχει οριστεί. Ο ήλιος, άκου τώρα, πρόσεξε, ο ήλιος περνά στον κρυό. Τι μου λες. Το πρώτο ζώδιο του ζωδιακικού κύκλου, ναι. Και σηματοδοτεί την αρχή της καινούργιας αστρολογικής χρονιάς. Τι ζώδιο είσαι. Ιχθύς. Ιχθύς. Εσύ. Με οροσκόπο. Λέων. Λέων, με οροσκόπο Λέων, εντάξει, οκ, μια χαρά. Εγώ είμαι καρκίνος. Με οροσκόπο. Καρκίνο. Τι ώρα, παιδιά, τι ώρα, παιδιά. Συμβαίνουν για αυτά. Να φεύγουμε η πρωινή. Τα πιστεύεις, τα ζώδια. Εντάξει, όχι ιδιαίτερα, αλλά δεν το έχω ψάξει τόσο, να σου πω την αλήθεια, για να είμαι ειλικρινής. Με τα ζώδια υπάρχει πολλοί κόσμος που θυμίζει αυτό που γίνονταν παλιά στην τηλεόραση, που υπήρχαν κάτι εκπομπές που κάνανε 60, 70, 80% και ρωτούσε στον δρόμο. Τι βλέπεις στην εκπομπή αυτή. Εγώ σε παρακαλώ πάρα πολύ. Και το 70% πώς το κάνει, ρε παιδιά. Παντού όλοι λένε, εγώ αυτή την εκπομπή ποτέ σας παρακαλώ. Και το 70% πώς το κάνει αυτή η εκπομπή τηλεθέασης. Έτσι με αστρολογία τα πιστεύεις. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Καρκίνος είναι ένα λογικό που έχει. Κοίταξε, όλοι λίγο πολύ τα ξέρουμε τώρα. Ναι, εντάξει, υπάρχει κόσμος ο οποίος πραγματικά, ρε παιδί μου, δεν δίνει καμία σημασία. Υπάρχουν χώρες που είναι, ασχολείται και επιστημονικά. Όχι στο επίπεδο. Εδώ στην Ελλάδα μπερδεύουμε την αστρονομία με την αστρολογία. Δηλαδή, μπορεί να πας σε ένα χωριό και να πει. Τι δουλειά κάνετε, κυρία αστρονόμος. Α, με τα ζώδια ασχολείσαι. Σταμάτα. Εντάξει, απλά δεν έχω ασχοληθεί τόσο, νομίζω. Ναι, εντάξει, οκ. Εντάξει, καλό είναι για να βλέπεις έτσι τι γίνεται, να βλέπεις κοινά χαρακτηριστικά. Εγώ έχω να δω κοινά χαρακτηριστικά. Δηλαδή, τώρα που μου είπες το ζώδιο σου, θα τσεκάρω πράγματα. Α, ωραία. Έχεις κανένα ανοιχτή σπίτι. Έχω. Θα δούμε. Θα δω τι κοινά χαρακτηριστικά. Δεν μου αρέσουν αυτά. Δεν έχεις ξεκινήσει καλά. Λοιπόν, ο καιρός όμως έχει ξεκινήσει καλά. Ναι. Καλό ο καιρός. 19 θα έχουμε σήμερα, αν δεν κάνω λάθος. 19? 17, 18 και μπορεί να φτάσει και 19. Εγώ με 8-8,5 ήρθα. Εγώ νομίζω ότι ήρθα με 10 τώρα. Με κάτσε, με προβλημάτισες. Δεν ξέρω τώρα τι γίνεται. Εντάξει, που ερχόμουν να σας σύμφωνα εγώ γι' αυτό. 13-15 βαθμούς είχε χθες στην Αττική. Για μισό λεπτό να τσεκάρω λίγο τα μοντέλα τίποτα μου. Δεν λες. Τίποτα δεν λες. Τι να πω. Τίποτα. Τι να πω. Να τα, τα τσεκάρω εγώ. 19. Τίποτα δεν λες, λέω. Συγγνώμη, τι χρώμα είναι αυτό. Α, πες κάτι για το κλασέρ μου. Πες κάτι, ήρθα με καινούργιο κλασέρ, η Ευαγγελία Μαργώνη. Μου στείλε. Από όλα αυτά, πήγε σε παιδικά πάρτι το Σαββατοκύριακο, πήγε. Και έκλεισε. Σε βιβλιοπολία. Τι έκλεισε. Βρήκα ένα πιτσίρικα και του κλέψε το κλασέρ από το παιδικό πάρτι. Τι είναι αυτά, βρε Ευαγγελία. Μου στείλε μήνυμα Ευαγγελία Μαργώνη. Τι χρώμα θέλει, γκρι, μπλε, αυτό κτλ. Και τη λέω, ό,τι θέλει εσύ, Ευαγγελία μου. Δηλαδή σήμερα θα λε κίτρινη κάρτα παίρνει. Και μετά από πολλή ώρα βλέπω ένα κίτρινο. Αυτό ήταν κίτρινο. Δεν αφήνουν τις γυναίκες να αποφασίζουν. Αυτό είναι νόμος, διότι. Ναι, εντάξει, οκ. Εγώ το αντιμετωπίζω όμως. Καλό είναι. Είναι και το ταξί της ενημέρωσης. Μην αλλάξετε απλά λίγο το φόντο εδώ στο video wall, γιατί με τίποτα άλλο δεν θα ταιριάζει σήμερα ο Μάνος. Μάλιστα. Θα το ξεπεράσουμε μαζί. Μη σημειάζει. Μαζί, εδώ. Αφού είναι Διεθνής ημέρα ευτυχίας. Τι γίνεται τώρα, Διεθνής ημέρα ευτυχίας και ήταν το Σαββατοκύριακο. Το Σαββατοκύριακο δεν ήταν της ευτυχίας. Του Πολάκη. Του Πολάκη ήταν. Βέβαια. Ήταν το κεντρικό πρόσωπο του Σαββατοκύριακου, διότι επιστρέφει στα ψηφοδέλτια. Ναι, κοίταξε, εδώ τώρα με τον κύριο Πολάκη συμβαίνει το εξής. Ήταν πριν το δυστύχημα στα Τέμπη, ήταν πιστεύαμε ότι θα πάμε στις εκλογές με αυτό, το θυμάσαι, αν γυρίσει το χρόνο πίσω. Ναι, λίγο πριν θα πεις, καλύτερα να τσακωνόμαστε γι' αυτά, παρά να έχουμε νεκρούς. Ήταν και επί τους ουσίες, τι έγινε τώρα, ένα διάλειμμα έγινε. Για να γυρίσουμε το χρόνο πίσω, λίγο πριν το δυστύχημα στα Τέμπη, είχαμε μείνει στο ότι ο Πολάκης, ο κύριος Πολάκης, δεν θα είναι σε ψηφοδέλτιο ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε το δυστύχημα. Επανέρχεται μια επιστολή συγγνώμης
από τον κύριο Πολάκη στον κύριο Τσίπρα. Μόνο προς τον κύριο Τσίπρα και το κόμμα. Ναι. Εδώ ήταν, ποιο ήταν το θέμα, γιατί ο κύριος Πολάκης τέθηκε εκτός, ήταν για μια συμπεριφορά που στοχοποιούσε δημοσιογράφους, δικαστές, τραπεζίτες, όλους. Βρέθηκε εκτός. Επιστρέφει ο κύριος Πολάκης και λέει στον κύριο Τσίπρα, δεν είχα πρόθεση να σας αμφισβητήσω και να αμφισβητήσω τα όργανα του κόμματος κτλ. Και όλα καλά, όλα ανθυρά. Επιστρέφει. Και βέβαια, χωρίς να ζητήσει συγγνώμη από αυτούς τους οποίους στοχοποίησε. Ναι. Τους δημοσιογράφους. Αυτό είναι αλήθεια. Πάντως, το Σαββατοκύριακο τον είδαμε ιδιαίτερα ενεργό στα social media πάλι και ξεκίνησε. Ξεκίνησε. Τις δικές του αναρτήσεις. Οι πρώτες που είδα εγώ ήταν με τον Νίκο Χατζηνικολάου. Ναι, που του έγραψε ο Νίκος Χατζηνικολάου ότι η συγγνώμη σου είναι προσχηματική, γιατί είναι μόνο προς τον κύριο Τσίπρα και όχι προς αυτούς που στοχοποίησε. Απάντησε ο κύριος Πολάκης επί της ουσίας ότι συνέχισε μάλλον στο ίδιο μοτίβο, λέγοντας να ζητήσετε συγγνώμη από το λαό κτλ. Δηλαδή, εγώ δεν είδα καμία αναδίπλωση να έχει αλλάξει κάτι. Αλήθεια. Έτσι, για να τα λέμε όλα. Δεν κρίνω την απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος αποφάσισε να είναι ο κύριος Πολάκης υποψήφιος, αλλά θέλω να πω ότι τα δεδομένα τα οποία μας είχε θέσει ο κύριος Πολάκης δεν άλλαξαν. Όχι, δεν άλλαξε τίποτα ουσιαστικά. Δεν άλλαξε τίποτα. Και η συγγνώμη αφορά στα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ, στα πολιτικά όργανα του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν αφορά στην ουσία του πράγματος. Άρα δείχνει και ότι η διαγραφή του, σε εισαγωγικά διαγραφή ή αποπομπή του από τα ψηφοδέλτια, δεν είχε να κάνει με την ουσία του πράγματος, ότι είχε στοχοποιήσει δημοσιογράφους, δικαστές και τους υπολείπους. Είχε να κάνει με την πρόθεσή του να αμφισβητήσει τα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ. Σωστά. Μάλιστα. Θα τα δούμε, εδώ είμαστε για να τα δούμε και στη συνέχεια. Φυσικά ο κύριος Χαιρετάκης δεν θα συμπεριληφθεί έτσι στα ψηφοδέλτια. Αυτό το ξέραμε, είναι και σίγουρο πλέον. Mm-hmm. Ο κύριος Χαιρετάκης, θα πούμε ότι είναι ο στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ στην Κρήτη. Ακριβώς, ναι, όπου ο κύριος Πολάκης αξίωνε να μπει στα ψηφοδέλτια. Ήθελε λοιπόν ο κολλητός του φίλος να είναι μέσα στα ψηφοδέλτια. Είχε ασκήσει βέτο ουσιαστικά και έλεγε ότι αν δεν είναι ο κύριος Χαιρετάκης, ο κύριος Μιχάλης Χαιρετάκης, δεν θα είμαι ούτε εγώ. Τη συνέχεια την είδαμε όλοι μαζί. Και θα συνεχίσουμε να τη βλέπουμε επί της οθόνης, έχει ακόμα πολλές μέρες. Εννοείται. Είχαμε και τον εβδομαδιαίο απολογισμό του Πρωθυπουργού στα social media, ναι, όπως κάνει κάθε Σαββατοκύριακο. Μίλησε για όλα, μίλησε για ακόμα μία φορά για το δυστύχημα στα Τέμπη, είπε ότι είναι προσωπικό του στοίχημα, mm-hmm, να μην ξανασυμβεί κάτι τέτοιο. Μίλησε και για τις διαδηλώσεις, όπου είπε ότι θεωρείται μία φυσιολογική αντίδραση από τους πολίτες. Αλίμονο, έτσι. Θα τα δούμε αυτά στη συνέχεια. Πάμε όμως στο Φάνη Καραμπατσάκη για να δούμε μία είδηση από το βράδυ. Είχαμε μία παράσυρση πεζού από αυτοκίνητο. Θα μας πει ο Φάνης τώρα. Έλα, Φάνη. Έλα, Φάνη. Καλή σου μέρα. Καλημέρα σας. Ένα τραγικό περιστατικό χθες το βράδυ γύρω στις 10 στο ύψος του Ψυχικού, στη Λεωφόρο Μεσογείων, στη διασταύρωση με την Οδό Χαριτονίδου. Ένας άνδρας 73 ετών, γεννηθής το 1950, επιχείρησε να διασχίσει τον δρόμο και ένας οδηγός, χωρίς να τον δει προφανώς, έπεσε πάνω του και τον τραυμάτισε θανάσιμα. Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο γεννηματάς, αλλά ήταν αργά. Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο. Ο οδηγός συνελήφθη και κρατείται για να παραπευθεί στον εισαγγελέα. Ναι. Να πούμε το εξής τώρα, ότι φάνη να σου θυμίσω ότι δεν έχουν περάσει πολλοί μήνες, πρέπει να είναι ένας ή δύο μήνες, από τότε που μας έδινε την είδηση για τον χαμό ακόμη ενός ανθρώπου στη Μεσογείον, αν δεν κάνω λάθος, κοντά στην Κατεχάκη. Mm. Το θυμάσαι αυτό, που μάλιστα χτυπήθηκε από δύο αυτοκίνητα, διαδοχικά από δύο αυτοκίνητα ο άνθρωπος, ναι, αυτός. Δηλαδή θέλω να πω ότι εδώ η Μεσογείον πλέον ίσως αξίζει της δημοσιογραφικής προσοχής περισσότερο, να δούμε τι γίνεται με τις διαβάσεις και όλο το υπόλοιπο. Είναι ένας δρόμος περίεργος, εγώ θα έλεγα. Περνάει μέσα από πολλές περιοχές. Σωστά. Και χωρίς να έχει, κατά την άποψή μου, επειδή χρησιμοποιώ πάρα πολύ συχνά, χωρίς να έχει τόσες διαβάσεις πεζών όσες θα έπρεπε. Γιατί τώρα δεν ξέρουμε τις συνθήκες, δηλαδή ποιος στέει, έτσι, μην λέμε ό,τι θέλουμε. Αλλά νομίζω ότι στη Μεσογείον, που και εσύ τη χρησιμοποιείς, δεν έχει τόσες πολλές διαβάσεις πεζών. Έτσι, πόσο δε μάλλον πεζογέφυρες. Και δυσκολεύει έτσι την μετακίνηση του πολίτη. Θέλω να σας πω, μου έχει κάνει εντύπωση αυτό. Εγώ δεν είμαι πολύ ταξιδεμένος. Αλλά τη φορά πρόσφατα που είχα πάει στη Βουδαπέστη, μου έκανε εντύπωση ότι στη διάβαση ήταν λες και πατούσες κουμπί. Με το που πατούσες τη διάβαση, δεν υπήρχε περίπτωση να μην σου δώσει προτεραιότητα το αυτοκίνητο. Για να μην λέω κι εγώ υπερβολές. Γιατί οι ίδιοι τουρίστες που έρχονται στην Ελλάδα το καλοκαίρι,
Τις διαβάσεις τις περνάνε. Δεν, καμία προτεραιότητα. Την περασμένη εβδομάδα που βρέθηκα στο Λονδίνο, ναι, ξέρεις τι έκαναν οι άνθρωποι. Κάποιοι, τέλος πάντων τους τουρίστες, πήγαιναν στην προσά από τις διαβάσεις για να φωτογραφηθούν με τα λεωφορεία αυτά τα κλασικά, ναι, τα, ναι, κόκκινα, ναι, που υπάρχουν στο Λονδίνο. Τι γινόταν όμως εκεί, μόλις έβγαινα λίγο προς τα έξω προς το δρόμο στη διάβαση, σταματούσαν τα αυτοκίνητα. Ακόμα και αν έβγαζες φωτογραφία. Ναι, 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 ναι. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα στους δρόμους. Τι να ξαναπούμε ότι. Κάτι, ναι, δεν ισχύει σε εμάς. Να ξαναπούμε ότι δεν ξέρουμε τώρα τι έχει συμβεί. Αν ήταν σε διάβαση, δεν ήταν σε διάβαση. Και δεν φταίει πάντα ο οδηγός του αυτοκινήτου. Όχι. Να τα λέμε και αυτά. Το αποτέλεσμα όμως μετράει ότι έχουμε, ναι, έναν άνθρωπο που έχει χάσει τη ζωή. Έτσι, έτσι. Φάνη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα δούμε αργότερα και τα υπόλοιπα. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, καλημέρα. Να επιστρέψουμε Τέμπι, φυσικά και στο μεγάλο θέμα, στα Τέμπη. Δεν είναι άλλο φυσικά από το μεγάλο αυτό θέμα. 20 μέρες έχουν περάσει από τότε. Και να δούμε τι μπορεί να αλλάξει από αυτή την τραγωδία, να δούμε τι μπορεί να βελτιωθεί από αυτή την, ναι, κατάσταση. Θα ξεκινήσουν τι να λειτουργούν τώρα και πάλι τα τρένα, να ξέρεις. Ναι. Την Τετάρτη, αν δεν κάνω λάθος, στις 22 του μήνα. Αυτή. 22 Τετάρτη. 22. Ναι. Ξεκινά ο προαστιακός. Έχουν ήδη ξεκινήσει τα δοκιμαστικά δρομολόγια. Έχει πέσει χαλίκι, γίνονται εργασίες στο σημείο. Θα στηθεί και ένα εκκλησάκι για τη μνήμη των ανθρώπων, των 57 ανθρώπων που έχασαν εκεί τη ζωή τους. Ξέρεις γιατί σε κοιτάω τόση ώρα? Ναι. Τι αλλάζει, τι αλλάζει από αυτά που σου λέω. Δηλαδή, ότι θα πέσει χαλί και το κλεισάκι εδώ για σένα, κατάλαβε το λαό. Ναι, ναι, το συζητάμε. Τηλεδιοίκηση έχει μπει. Θα είναι εντάξει όλες οι βάρδιες των σταθμαρχών, θα είναι δύο ή τρεις που προβλέπονται. Ναι. Τι ακριβώς θα αλλάξει και πώς ακριβώς θα γίνει τα δρομολόγια και, εν πάση περιπτώσει, πότε θα δούμε, γιατί έχουν δώσει ημερομηνίες κτλ. Την 1η Απριλίου ξεκινάει το δρομολόγιο Αθήνα Θεσσαλονίκη. Ναι, λέω για την τηλεδιοίκηση. Πότε θα τη δούμε? Από πότε θα δοθεί? Υποτίθεται ότι δεν θα δοθεί μέχρι τέλος του χρόνου. Γιατί τώρα έχει αρχίσει. Ναι, τώρα έχει αρχίσει και ο άλλος, ο πολιτικός καυγάς. Έχει αρχίσει ο πολιτικός καυγάς με αφορμή το πόρισμα της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων. Που τι λέει? Ότι όλη η φουρνιά του σταθμάρχη. Η σειρά, να το πω έτσι, του σταθμάρχη, είναι ανεκπαίδευτη. Σωστά. Και η κυβέρνηση λέει από τη μία πλευρά ότι επειδή τοποθετηθήκατε επί ΣΥΡΙΖΑ, είναι στοχοποιημένη η παρέμβασή σας. Επί της ουσίας αυτά λέει να μην κρυβόμαστε το πίσω από το δάχτυλό μας. Και όσο λέει ότι η ΡΑΣ ήξερε, ναι, το πρόγραμμα, ήξερε το πόσο καιρό εκπαιδεύονται, ήξερε πώς θα βγει το πρόγραμμα για τους επόμενους μήνες. Mm-hmm. Έχει ξεκινήσει μία κόντρα. Μεγάλη κόντρα. Μεγάλη κόντρα, βέβαια. Τι κάνουμε, θες να πάμε να δούμε το βίντεο με όλες τις εξελίξεις αυτές για τα Τέμπη? Ναι, πάμε να το δούμε και να επιστρέψουμε. Ωραία. Τη Λάρισα. Δεν μπορώ να καταλάβω. Έχει γίνει κλειδί εδώ πέρα. Ο μοιραίος σταθμάρχης έπρεπε να εκπαιδευτεί για 75 ημέρες, κάτι που δεν έγινε ποτέ. Βασίλη, να γυρίσει. Γεια. Όχι, άφα όπως είναι, γιατί θα ακολουθήσω 1564. Έγινε καλός, αφήνω πως είναι διαγώνιος. Εκτός από τον 59χρονο που προφυλακίστηκε μετά την τραγωδία στα Τέμπη, η Ρυθμιστική Αρχή των Σιδηροδρόμων στο πόρισμά της, που παρουσίασε η Real News, βάζει στο κάδρο και δύο ακόμη άπειρους εργαζόμενους τη μοιραία νύχτα. Ο κλειδούχος που ήταν σε θέση ευθύνης και θα μπορούσε να επισημάνει πως το κλειδί για την πορεία του τρένου δεν ήταν σε σωστή θέση, είχε ελάχιστες ημέρες εμπειρίας. Αντίστοιχα και ο χειριστής των ισόπεδων διαβάσεων ήταν μόλις δύο ημέρες στη συγκεκριμένη θέση, ενώ στο παρελθόν εργαζόταν ως υπάλληλος εταιρείας security. Εάν λοιπόν η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων έχει γνώση το πώς έγιναν οι διαδικασίες των εξετάσεων και της εκπαίδευσης των σταθμαρχών, θα πρέπει, αν έχει γνώση λέω, θα έπρεπε αυτό που λέει σήμερα να το πει πριν από ένα χρόνο. Μετά την έντονη αντιπαράθεση των τελευταίων ημερών έπειτα από το πόρισμα της ΡΑΣ για την ελλειπή εκπαίδευση των σταθμαρχών, η πρόεδρος της αρχής Ιωάννα Τσιαπαρίκου με ανάρτησή της έκανε λόγο σήμερα για συντονισμένη επιχείρηση δολοφονίας χαρακτήρα εις βάρος της. Επειδή βρίσκεται σε εξέλιξη συντονισμένη δολοφονία χαρακτήρα στο πρόσωπό μου, θα συνεχίσω να λέω την αλήθεια και να κάνω ό,τι περνάει από τα χέρια μου για να μπορούν να ζήσουν τα παιδιά μας στη χώρα μας με ασφάλεια και προοπτική. Η μη λειτουργία συστήματος τηλεδιοίκησης στη Λάρισα πιστοποιείται από έγγραφα που έφερε στο φως της δημοσιότητας ή στο σελίδα έθνος.gr. Σε αυτά αποκαλύπτεται ότι στη δήλωση παράδοση του τοπικού ηλεκτρονικού συστήματος τον περασμένο Νοέμβριο, ο ίδιος ο ΟΣΕ εφιστούσε την προσοχή των εργαζομένων ακόμη και στο σύστημα αυτόματης χάραξης διαδρομής, με την επισήμανση ότι κάθε κίνηση θα πρέπει να επιβεβαιώνεται. Είχε ζητηθεί μάλιστα αντικατάσταση του τοπικού πίνακα λόγω παλαιότητας. Τα πράγματα πλέον είναι ξεκάθαρα. Ο κύριος Γεραπετρίτης επιχείρησε να παραπλανήσει τον ελληνικό λαό αλλά και το κοινοβούλιο. Δεν έχει κανένα νόημα πλέον να το απευθύνει κανείς το λόγο.
Όταν αποφασίσει να μας πει μία αλήθεια, ας μας ειδοποιήσει. Τα ερωτήματα σχετικά με το σύστημα τηλεδιοίκησης για τη στοιχειωμένη σύμβαση 717 για την ασφάλεια στο σιδηροδρομικό δίκτυο αυξάνονται. Όπως αποκαλύπτει η Καθημερινή της Κυριακής, η επιθεωρήτρια της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας που είχε αναλάβει την έρευνα για την καθυστέρηση ετών στην ολοκλήρωση του έργου της σύμβασης, φαίνεται να έχει καταλήξει στην αναγκαιότητα απόδοσης ποινικών ευθυνών, ωστόσο αντικαταστάθηκε πριν παραδώσει το πόρισμά της. Από την Αθήνα μέχρι την Τηθωρά δεν λειτουργεί τίποτα, από το Δομοκό μέχρι το Πλατή με ελάχιστα κομμάτια. Οπότε το μεγαλύτερο κομμάτι δεν λειτουργεί. Η πρώτη μήνυση κατά παντός υπευθύνους τελεχών του ΟΣΕ καθώς και πολιτικών προσώπων που έχουν την υποπτία του οργανισμού κατατέθηκε την Παρασκευή από τραυματία επιβάτη του μοιραίου τρένου και μπορεί να ανοίξει το δρόμο για την αναζήτηση ευθυνών και σε πολιτικό επίπεδο. Η επιδίωξή μας είναι να βάλουμε στο κάδρο των ευθυνών όχι μόνο τα πρόσωπα, τους υπαλλήλους, τους εργαζόμενους του ΟΣΕ που υπηρετούσαν εκείνη την κρίσιμη, την τραγική στιγμή, αλλά όλα τα πρόσωπα και των διοικήσεων και των πολιτικών προσώπων. Πρέπει να γίνουν πάρα πολλά και κυρίως το θέμα θα κριθεί στις αποζημιώσεις των αγωγών των συγγενών των θυμάτων. Οι εισαγγελικές αρχές αναμένεται το επόμενο διάστημα να καλέσουν και άλλα πρόσωπα που είχαν εμπλοκεί το μοιραίο βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου, όταν οι δύο αμαξοστοιχίες συγκρούστηκαν με αποτέλεσμα 57 επιβάτες να χάσουν τη ζωή τους. Αυτές είναι οι εξελίξεις. Αυτή είναι η, από τη μία έχει την πολιτική κόντρα που αφορά στο πόρισμα της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, έτσι, που έχει ερωτήμα. Δηλαδή, εγώ έχω απορίες, αργότερα θα έχουμε τον κύριο Τσικαλάκη εδώ, θα ήθελα να το ρωτήσουμε ότι τελικά ποιος ήταν ο ρόλος της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας. Ήταν μία ή είναι μία αρχή που όταν εντοπίζει ενέργειες, είπα συγγνώμη, σιδηροδρόμων, που όταν εντοπίζει κάποια λάθη λέει ότι είμαι εδώ ή λειτουργεί προληπτικά και λέει ότι δίνει προϋποθέσεις για να λειτουργήσει. Σωστά. Κάτι. Γίνονται και έλεγχοι από εκείνη. Θα τα δούμε. Έτσι. Σε ό,τι αφορά τώρα και τα πολιτικά, σήμερα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας θα έχουμε τον κύριο Καραμανλή. Ναι, έχεις δίκιο. Και ο κύριος Χρυσοχοίδης. Ναι. Ήταν την τετραετία 13-15, αν δεν κάνω λάθος, πότε ήτανε. Δεν το θυμάμαι κι εγώ. Ήταν πιο παλιά, ναι. Μετά, θα είναι και ο κύριος Πύρτζης φυσικά, 15-19, και τώρα ο κύριος Καραμανλής, όπου και εκείνος θα δώσει τις δικές του απαντήσεις. Έχει ξεσπάσει, συνεχίζεται μάλλον η κοντρά, δεν έχει ξεσπάσει για το εάν θα είναι υποψήφιος ή όχι μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Δημοκρατίας. Η κυρία Μπακογιάννη έλεγε που την ακούγαμε ότι θα κριθεί από τον ελληνικό λαό. Ο κύριος Κατρούγκαλος έλεγε όμως ότι ωστόσο μας κουνούσε στη Βουλή το δάχτυλο και έλεγε ότι τα τρένα είναι ασφαλή και να μην τρομάζουμε τον κόσμο. Τέλος πάντων, είχαμε και αλλαγές θέσεων στην Επιτροπή που θα συνεχιστεί σήμερα η συνεδρίαση. Mm. Στη θέση του κυρίου Τζαβάρα μπήκε ο κύριος Κερίδης για τη Νέα Δημοκρατία. Στη θέση του κυρίου Πολάκη θα είναι ο κύριος Ραγκούσης. Αν δεν κάνω λάθος, στη θέση του κυρίου Λάπο θα είναι ο κύριος Νίκος Παπάς. Mm-hmm. Και στη θέση του κυρίου Θεοφύλου Ξανθόπουλου μπαίνει ο Χρήστος Γιαννούλης. Γιατί αυτή έχουμε ήταν, αλλαγές και στους, ήταν, αυτή και ήταν άλλα η σταθερή στη σύνθεση της Επιτροπής και τώρα λόγω της επικαιρότητας μπαίνουν και άλλα, άλλα πρόσωπα. Να, εδώ βλέπουμε και τις αλλαγές. Ναι. Και στη θέση του κυρίου Σουδιχάκη θα μπει ο κύριος Κατσότης από το ΚΚΕ. Θα τα βλέπουμε εμείς, θα περνούν όλα μαζί. Για να δούμε τι θα γίνει. Λοιπόν. Τώρα το άλλο θέμα που αυτό είναι το πολιτικό σκέλος, okay, είναι σήμερα, περιμένουμε από εκεί να δούμε τι θα βγει, γιατί εδώ γίνονται οι αλλαγές, λες και δεν είναι ποδοσφαιρικός αγώνας, αλλά κάνουν τις αλλαγές τους για να μπουν μέσα. Σωστά. Τώρα εδώ το θέμα είναι, παιδιά, το πότε θα ανοίξει η κουβέντα γενικότερα για τα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Ελλάδα και για την κατάστασή τους. Τώρα, για να μην κοροϊδευόμαστε, μετά το θάνατο των ανθρώπων αυτών ανοίγει η μεγάλη κουβέντα, η μεγάλη εικόνα. Και δεν αφορά μόνο στα τρένα, αφορά στα λεωφορεία, αφορά στα αεροπλάνα, για στα πλοία, για τις ασφάλειες των μεταφορών μας. Θα πούμε για πολλωστή φορά. Για τις ασφάλειες των πολιτών. Έτσι, για την ασφάλεια των μεταφορών όλων μας, για την οποία εγώ θα το πω πάλι, για ακόμη μια φορά το φωνάζουμε συνέχεια, έχουμε πληρώσει και πληρώνουμε πάρα πολύ ακριβά με τη φορολογία μας. Και άνθρωποι οι οποίοι πληρώνουν για τη φορολογία τους είναι και οι τηλεθεατές που μας στέλνουν φωτογραφίες, όπως αυτή που θα δείτε τώρα. Αυτό που βλέπετε είναι το διπλό, οι λεγόμενες φυσαρμόνικες. Ναι, αυτό που έτσι, είναι η φυσούνα τώρα και η φυσαρμόνικα. Η φυσούνα, όπως το είπες. Η φυσούνα αυτή, τη βλέπετε, τρύπια. Τρύπια. Α, εκεί πάνω, για δείξε μας, εκεί βλέπεις, πάνω λες, έχει μια τρύπα. Φαίνεται. Είναι σχισμένη η φυσούνα, έτσι. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Δεν νομίζω ότι έχει καμία... Πρώτη φορά βλέπω τέτοιο πράγμα. Φυσούνα, τρύπια, αυτή είναι μία φωτογραφία. Πάμε στην επόμενη φωτογραφία. Στην επόμενη φωτογραφία θα δούμε εδώ καλώδια, γυμνά.
μέσα στο λεωφορείο. Προσέξτε. Εντάξει, δεν σχολιάζω τα σπρέι και τα υπόλοιπα. Εντάξει, συμβαίνει και στις, και στις πιο εξελιγμένες χώρες, θα έλεγε κανείς. Αλλά γυμνά καλώδια, πάμε στην επόμενη, να δούμε. Εδώ είναι ανακοίνωση. Κοίτα, Χρύσα, παρακαλώ για στάσεις στον οδηγό. Τα κουδούνια είναι εκτός λειτουργίας. Ευχαριστώ. Έχει κόψει ένα κομμάτι σπιράλ ο άνθρωπος, ένα κομμάτι, μια σελίδα από ένα σπιράλ τετράδιο, την έχει κολλήσει με ζελοτέιπ και λέει δεν χρησιμοποιούν τα κουδούνια, δεν λειτουργούν, οπότε παρακαλώ... Απίστευτο και αυτό. Ό,τι θέλετε φωνάξτε στον οδηγό. Δηλαδή... Και μετά έχεις το βίντεο, θέλω να έχεις άλλη φωτογραφία. Κάτσε να δούμε. Α, εδώ, παιδιά, τον ήχο. Θέλει να ακούσετε τον ήχο που έχει καταγράψει η επιβάτης του λεωφορείου, τον ήχο της μηχανής του λεωφορείου. Μην κάνετε τίποτα στο σπίτι για να ακούσετε τον ήχο. Πάμε. Είναι φάρσα. Δεν είναι φοβερό, έτσι. Αυτός είναι ο ήχος από τρακτέρ. της μηχανής ενός λεωφορείου. Τώρα, εμείς θα πούμε το εξής. Ότι οι συνδικαλιστές φωνάζουν τι γίνεται και αυτά είναι νοικιασμένα από τα κτέλ και οτιδήποτε άλλο. Ένα λεπτό, πριν μας πεις οτιδήποτε. Εσύ που είσαι άντρας και τα ξέρεις καλύτερα. Συγγνώμη. Είναι ασφαλές τώρα αυτό. Έτσι που, όταν το ακούς να κάνει έτσι. Είναι ο ήχος από τους μπροστινούς τροχούς και τα λοιπά. Μηχανικός δεν είμαι. Αλλά όπως και να έχει, αν μη τι άλλο, αν ακούς τέτοιο θόρυβο στο αυτοκίνητό σου, το λιγότερο που έχεις να κάνεις είναι να κάνεις δεξιά και να το αφήσεις. Και να πεις, παιδιά, λέτε πάρτε το. Κάτι συμβαίνει, δηλαδή καταλαβαίνεις. Εδώ δεν συμβαίνει αυτό. Μεταφέρει κόσμο καθημερινά. Και επειδή έλεγα ότι φωνάζουν οι συνδικαλιστές ότι που νοικιάζουν από τα κτέλ και τα λοιπά, παιδιά, να σας πω και κάτι άλλο. Λύστε το όμως όλο αυτό, γιατί εμάς δεν μας ενδιαφέρει ως επιβάτες. Αλήθεια το λέω δημοσιογραφικά, εμείς θα το ψάξουμε τι γίνεται με τα κτέλ και τα υπόλοιπα. Αλλά ο κάθε άνθρωπος πληρώνει ένα εισιτήριο, ένα 20, και μπαίνει σε αυτό το λεωφορείο. Και κάποιοι μπαίνουν καθημερινά και 2 και 3 φορές για να πάνε στις δουλειές τους και στα σπίτια. Ντροπή όμως, ρε παιδιά, ντροπή. Ντροπή, δηλαδή δεν ξέρω γιατί. Και πληρώνουμε για όλα αυτά και έχουμε αυτή την ποιότητα των υπηρεσιών. Ντροπή. Και εικόνες που δεν θα είχαμε ανακαλύψει ούτε κι εμείς, αν δεν είχε συμβεί δυστυχώς αυτό το τραγικό δυστύχημα. Έτσι. Και αν εσείς δεν μας τις στέλνατε, έτσι. Σωστά. Αν δεν ήσασταν μαζί μας, να μας στείλετε αυτές τις εικόνες. Να δώσουμε και τους τρόπους επικοινωνίας μας για να μας στέλνετε εσείς τα μηνύματά σας, τις καταγγελίες σας ή ακόμα και τα τέτοια περιστατικά. Ανοιχτή επικοινωνία είμαστε στο Facebook. Ανοιχτή κάτω παύλα επικοινωνία είμαστε στο Instagram. Και ανοιχτή παύλα επικοινωνία papakitvopen.gr είναι το mail τη εκπομπής μας. Ωραία. Πού θες να πάμε? Πάμε στο Φανή, να δούμε πού βρίσκεται. Ρεπόρτερ Φι, Φαντομάς. Πού βρέθηκε τώρα ο Φάνης. Γεια σου, Φανή. Καλώς τον, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα σε εργαζόμενο. Καλημέρα, καλημέρα. Βρισκόμαστε με το καθιερωμένη σύνδεση που κάνουμε αυτή την ώρα με αυτούς που εργάζονται αυτή την ώρα. Και βρισκόμαστε σε φαρμακείο με τον κύριο Κωνσταντίνο Μανολόπουλο, 18 χρόνια φαρμακοποιός. Είναι στο πλαίσιο της διανυκτέρευσης που κάνει το φαρμακείο του. Πώς πήγε η διανυκτέρευση, τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν. Να πούμε εδώ ότι την προηγούμενη εβδομάδα υπήρχε 1-2 σπήρες, οι οποίες είχαν ρημάξει όλα τα φαρμακεία στα νότια και τα βόρεια προάστια. Δηλαδή, σε τι περιοχές... Χολαργό, Αγία Παρασκευή και Ηλιούπολη. Συνελήφθησαν, εξαθρώθηκαν και οι 2 σπήρες. Χτυπούσαν κυρίως γυναίκες φαρμακοποιούς. Τις είχαν... Για την ίσπραξη ή για συγκεκριμένα φάρμακα. Για την ίσπραξη ή για συγκεκριμένα φάρμακα. Για την ίσπραξη και μπαίνανε μάλιστα και. Καλημέρα. Μπαίνανε μάλιστα και σε ώρα αιχμής. Μιλάμε για 7 ώρα το απόγευμα. Μέρα μεσημέρι δηλαδή γίνονταν όλα αυτά. Ναι, ναι. Μάλιστα. Ναι, ναι. Γιατί παλιά θυμόμασταν τοξικομανείς οι οποίοι προκαλούσαν προβλήματα κτλ. Ψάχνοντας διάφορα φάρμακα. Ανήλικοι δράστες. Ανήλικοι δράστες. Α, μάλιστα. Η σπήρα στην Ηλιούπολη ήταν ανήλικοι δράστες, αλλά το συνέλαβαν και αυτούς και αυτούς που ήταν στο Χολαργό και στην Αγία Παρασκευή. Ναι, ναι. Τώρα, πώς πήγε η διανυκτέρευση, να δούμε τι περιστατικά είχαμε. Είναι Μάρτιος, οπότε έχουμε τα κλασικά της εποχής. Καταρροή, σιρόπια για το Βήχα. Έχουμε rapid για τα νοσοκομεία. Τα τελευταία rapid των εργαζομένων γιατί τελειώνουν τέλος του μήνα. Ναι. Κλασικά πράγματα Κυριακής Μαρτίου, δεν είχαμε κάτι ίδια. Ελλείψη σε φάρμακα, την πρωτοχρονιά δεν είχαμε ντεπών. Λοιπόν, τώρα... η κατάσταση είναι τραγική, όπως είπατε και εσείς, ντεπών και σιρόπια για το Βήχα δεν είχαμε την πρωτοχρονιά.
Τουλάχιστον έχουμε αυτά τώρα, αλλά ειδικά με τις αντιβιώσεις και ειδικά τις παιδικές αντιβιώσεις, είναι η κατάσταση είναι τραγική. Ναι. Δηλαδή έρχεται ο κρόνος και τον διώχνουμε. Ναι. Πάντως, λογικά πρέπει να είναι και κάπως καλύτερη η κατάσταση με τις ιώσεις. Δεν ξέρω από την αλλαγή του καιρού. Δηλαδή, θέλω να πω ότι οι ανάγκες είναι μικρότερες από ό,τι ήταν το Δεκέμβριο. Ε. Εντάξει, όσο φτιάχνει ο καιρός, προφανώς η κατάσταση είναι καλύτερη. Ναι, ναι. Ναι. Ωραία. Ελλείψεις τώρα σε τι φάρμακα έχουμε γενικότερα, δηλαδή μόνο σε αντιβιώσεις, γιατί όπως είπατε, ας πούμε, τον ΤΕΠΟΝ, και εγώ βλέπω ότι υπάρχουν όλα αυτά πλέον. Δηλαδή δεν ξέρω αν υπάρχουν τραγικές ελλείψεις. Εντάξει, αλλά... και τον ΤΕΠΟΝ με μέτρο υπάρχει αυτή τη στιγμή. Έτσι, δεν υπάρχει. Ναι, ναι. Να έρθει κάποιος να πάρει 10-15, που δεν θα του δώσουμε ούτως ή άλλως. Καλά, ναι, εντάξει. Έτσι, 15 μαζί, αλλά δεν παίρνουμε κι εμείς. Ναι, δεν παίρνουμε κι εμείς μεγάλες ποσότητες. Ναι. Αλλά και με τα εισπνεώμενα, που είναι μεγάλο πρόβλημα λόγω κορονοϊού. Και με ινσουλίνες και με παυσίπονα, υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Μάλιστα. Δηλαδή έχουμε, είναι 3 χρόνια, αλλά κάθε χρόνο γίνεται και χειρότερα πλέον. Εσείς πού είστε, σε ποια περιοχή? Εγώ στον Άγιο Νικόλαο Χαρνών. Δύσκολη περιοχή, εντάξει. Κάθε περιοχή έχει τις ιδιαιτερότητες της. Εντάξει, ευγενικά το λέω. Είστε, να ρωτήσω κάτι. Από πότε ξεκίνησε αυτό? Παλιά θυμάμαι ότι το φαρμακείο, το εφημερίδιο φαρμακείο, έμπαινες μέσα, καλημέρα, πες τα ξημερώματα, έπαιρνες κάτι επικόντως και έφευγες. Πότε άλλαξε αυτό και έχετε το τζαμάκι μπροστά? Εσείς έχετε τέτοιο που χτυπάει το τζαμάκι ο πελάτης και παίρνει μόνο από πάντα υπήρχε. Ναι. Το τζαμάκι πάντα υπήρχε, μέχρι τις 12 κλείνει το ρολό και εξυπηρετούμε από εκεί. Πάντα. Ναι. Αυτό υπήρχε, ναι, πάντα. Εντάξει, εγώ παλιά θυμάμαι που άνοιγε η πόρτα τελώς. Και εγώ το θυμάμαι αυτό, ότι παλιά πηγαίναμε, ας ήταν και 12 και 1 τη νύχτα, ήταν ανοιχτά τα φαρμακεία. Τώρα σου ανοίγει το τζαμάκι, παίρνει τα χρήματα, ξανακλίνει γρήγορα το τζαμάκι. Γιατί φοβάται και ο κόσμος. Νομίζω στα αστικά κέντρα είναι αυτονόητο πλέον, ότι πρέπει να φυλακόμαστε. Ναι. Ίσως στα χωριά να είναι πιο χαλαρά τα πράγματα. Καλά, σίγουρα. Εντάξει. Εντάξει. Το χωριό, λογικό. Άλλους κινδύνους που έχει η εφημερία σε εσάς? Πέρα από το φόρτο εργασία, το να κάνει κανένα λάθος που είναι ανθρώπινο, αλλά πάντα έχει το νου σου, δεν νομίζω. Οι ληστείες είναι το νούμερο ένα που φοβόμαστε πάντα. Εντάξει. Ειδικά αυτή την περίοδο. Λογικό. Το πιο περίεργο περιστατικό που σας έχει τύχει σε εφημερία? Αυτό θα. Το πιο περίεργο. Το σημερινό, να σας πω ότι ήρθε κάποιος κύριος να πάρει self-test 2 η ώρα. Ναι. Το οποίο με ένα μου φαίνεται πολύ περίεργο. Να έρθει να κάνει rapid 2 η ώρα, το καταλάβω. Ναι. Γιατί θα έχει να πάει κάπου. Ναι. Αλλά να πάρει self-test 2 η ώρα είναι λίγο δύσκολο. Είναι ανάγκη να καταναλώσει. Εμένα τώρα μου ήρθε μια σκηνή τώρα στο μυαλό, ο Πολυτεχνίτης και Ρημοσπίτης με το Βέγκο που πήγαινε εκεί με την ασπιρίνη, με το. Που φτιάχνουν τα φάρμακα. Σε έχουν έτσι για γιατρό. Τέτοια περιστατικά, εντάξει. Αλλά η αλήθεια είναι ότι μας ζητάνε και τη συμβουλή, ειδικά με κυριακές αργίες που ο γιατρός είναι δύσκολα προσβάσιμος. Εννοείται, μας ζητάνε και τη συμβουλή μας. Εντάξει, λογικό. Άλλο τώρα να πω και κάτι άλλο τώρα, τα τοπικά πέραν των μεγάλων έτσι, φαρμακείων που έχουν ανοίξει, που επί της ουσίας είναι σούπερ μάρκετ φαρμακεία. Το τοπικό φαρμακείο, το συνοικιακό φαρμακείο, ο φαρμακοποιός μάλλον έχει άλλη σχέση τώρα με τη γειτονιά, έτσι. Ξέρει τον κύριο Κώστα, τον κύριο Χρήστο, την κυρία Μαρία. Είναι ο άνθρωπός του ο φαρμακοποιός. Προφανώς, ειδικά με τους ανθρώπους που έχουν χρόνιες παθήσεις, έχουμε ιδιαίτερη σχέση όπως έχει ο γιατρός τους. Έτσι, έτσι. Μάλιστα, μάλιστα. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή καλά. Δουλειά να έχετε. Φανού, σε ευχαριστούμε και εσένα. Τι είπε άλλο τώρα, το Πολυτεχνείο και Ρημοσπίτι, το έχεις δει? Ναι, βέβαια, δεν το έχω δει. Που, λέει, που μπήκε ο άλλος μέσα και του λέει: τι έχεις, έχω αυτό, πονάω από εδώ ως εδώ. Ως κάτω. Και από εδώ ως εδώ. Και του λέει ο Δέκος: και τώρα τι θες, να πονάς και στα ενδιάμεσα? Φοβερές ατάκες αυτές τις συγκλονιστικές. Θα δούμε και τι γίνεται και με την Credit Suisse μετά που θα επιστρέψουμε από τις διαφημίσεις. Γιατί... Τι σώσανε. Τι σώσανε τελικά για 3 δις η εξαγορά από τη UBS, 3 δις φράγκα. Η UBS, ναι, ήταν ο βασικός ανταγωνιστής της Credit Suisse, έτσι. Και ενώ είχε αποτιμηθεί η αξία της Credit Suisse για 7 δισεκατομμύρια, τώρα πωλείται προσφορά... 3, είπες? Ναι, 3 πωλείται και η αρχική προσφορά όμως ήταν 1 δις που δεν έγινε δεκτό. Ναι. Μετά από ένα μεγάλο θρέλο, είδαμε λοιπόν ότι βγήκε λευκός καπνός. Πάντως δεν επηρεαζόμαστε εμείς. Έτσι λέει ο κύριος Τουρνάρας και ο κύριος Πατέλης. Και ο κύριος Σταϊκούρας το είπε και εσύ. Και ο κύριος Σταϊκούρας. Μη με σκάσε παρακαλώ πάρα πολύ, μη με φοβίζεις. Όχι. Κάτι ήξερα εγώ και δεν τα πήγα στην Ελβετία. Τα ήξερες εσύ, τα έλεγες εσύ. Έτσι. Πάμε να δώσουμε τους τρόπους επικοινωνίας μας. Είμαστε ανοιχτή επικοινωνία στο Facebook, ανοιχτή κάτω παύλα επικοινωνία στο Instagram και ανοιχτή παύλα επικοινωνία papakitv.gr. Είναι το mail της εκπομπής μας. Έχουμε όμως το αυτοκίνητο. Σε πολύ λίγες ημέρες θα γίνει δικό σας. Το νέο Toyota Yaris Active. Φοβερό, υβριδικό, μοναδικό.
Εγώ έχω να σου πω ότι μπορεί να διεκδικήσει ο κόσμος μια Samsung LED Smart 4K 65. Παρακαλώ πολύ που λέει και φίλη μου η Χρύσα. Προσφορά της μεγάλης αλυσίδας καταστημάτων Λευκών Ειδών, Linen House. Στα Linen House θα βρείτε τα πάντα για το σπίτι, το ξενοδοχείο ή τα Airbnb δωμάτια σας. Ποιοτικά παπλώματα, στις πιο χαμηλές τιμές, εντόνια, πετσέτες, ριχτάρια, μεγάλη ποικιλία σε κουρτίνες και το πιο σημαντικό, τη μεγαλύτερη γκάμα μαξιλαριών της αγοράς. Πληροφορίες και online αγορές στο linenhouse.gr και στα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. 14-800 τηλεφωνείτε, αφήνετε όνομα, επώνυμο και τηλέφωνο ή στέλνετε ένα μήνυμα open και όνομα τεπώνυμο. Ξανά αποστολή στο 14-800. Επιστρέφουμε σε 3-4 λεπτά. Τι εννοείς, πού κατέρευσε αυτή, τι είναι αυτά. Περιμένεις τον κλέαρχο εδώ και λες, μήπως να παίξουμε το θέμα με τη μετεωρολόγο που κατέρευσε στο. Την αλήθεια θα λέμε, τα λέμε όλα. Η γυναίκα αισθάνθηκε αδιαθεσία και κατέρευσε την ώρα του αερά. Ναι. Έχουμε και το βίντεο, θα το δούμε και στη συνέχεια. Καλή, θα το δείξω τον κλέαρχο. Το συζητούσαμε, ναι. Τι παθαίνει ένας μετεωρολόγος. Τι μπορεί να συμβεί, τι μπορεί να συμβεί. Εντάξει, ευτυχώς είναι καλά νομίζω, από ό,τι ξέρω τουλάχιστον. Από ό,τι λέει το ρεπορτάζ. Κλέαρχε, θα το δούμε. Ναι, γιατί η γυναίκα. Ποτάμε. Ναι, αρχικά χτύπησε στο γραφείο και μετά κατέρευσε στο πάρκο. Χτύπησε κιόλας η γυναίκα. Ναι. Είναι σοβαρό το περιστατικό. Για πάμε να το δούμε. Έλα. Alyssa Carlson, she joins us live in the studio. Alyssa, this really is the calm before the storm. Not again. No. Αισθάνθηκε αδιαθεσία, ε. Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Αδιαθεσία και έπεσε. Κατευθείαν. Ναι, βέβαια. Η γυναίκα καταραίει λίγο πριν ξεκινήσει να λέει τον καιρό. Ναι. Εμένα δεν με σόκαρε τόσο αυτό που συνέβη. Γιατί εντάξει, μπορεί να συμβεί αδιαθεσία και τα λοιπά, να χάσει την ισορροπία του οργανισμού του. Είναι η αντίδραση της παρουσιάστριας. Εντάξει, οκ. Εντάξει, τώρα και εκείνη ευνηδιάστηκε προφανώς. Ναι, μέχρι να καταλάβει. Και σε βλέπω ότι είναι φίλη σου και δεν είναι φίλη. Πολύ μαζεμένη. Είναι ένα σοβαρό περιστατικό. Ένα σοβαρό περιστατικό, εντάξει, είναι. Συμβαίνει στη διεθνή τηλεόραση από όλο τον κόσμο. Σε όλους συμβαίνει και σε εμάς έχει συμβεί να καταρρεύσει συνάδελφο στον αέρα. Υπερκόπωση. Υπερκόπωση είναι αυτό. Εντάξει, δεν γνωρίζω την αιτία. Είναι η αλήθεια, εντάξει. Εντάξει, παιδιά, δεν ξέρει. Δεν την ξέρουμε την αιτία. Μπορεί κάποιο παθολογικό αίτιο. Ας ελπίσουμε να είναι όλα καλά. Ξέρεις, πολλές φορές ο οργανισμός χάνει την ισορροπία του για πάρα πολλούς λόγους. Από το ζάχαρο μέχρι για οποιοδήποτε λόγο και μπορεί να καταρρεύσει. Καλημέρα λοιπόν, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Να πούμε ότι σήμερα έχουμε την ιαρινή ησημερία στη χώρα μας. Θα δούμε κατά τις 11:20-25 περίπου φτάνουμε η ημέρα να έχει την ίδια διάρκεια με τη νύχτα. Και από εκεί και μετά η μέρα αρχίζει και παίρνει πλέον τη σκητάλη, ανεβαίνει. Μεγαλώνει περισσότερο από τη νύχτα και να φτάσουμε στην κορύφωση που είναι, αν δεν κάνω λάθος, στις 21 Ιουνίου. Φτάνουμε στο μέγιστο. Είχατε μία συζήτηση πριν για το τι ώρα θα ανοιχτώνει και τέτοια, γιατί ο Μάνος θέλει πολύ να τρέχει το απόγευμα στο βουνό. Ναι, και με τόσο καλές καιρικές συνθήκες, γιατί όχι. Γιατί. Άμα θέλουν να μας κοροϊδέψει τώρα, έχουμε χτίσει αυτό το κορμί με αγώνες. Με στοιχήματα ζωή. Γιατί ρωτούσες δηλαδή τι ωραία είναι. Μ' αρέσει πάρα πολύ, είναι η αγαπημένη μου περίοδος αυτή της άνοιξης. Είναι και ψυχολογικό το θέμα. Ακριβώς. Αυτή που αργεί να ανοιχτώσει. Δηλαδή βγαίνεις από το γραφείο, από τη δουλειά, ή βγαίνεις έξω να πας σε ραντεβού, ρεπορτάζ και τέτοια πράγματα και είναι ακόμα μέρα. Ήλιο με ήλιο πας. Εντάξει, είναι ωραίο. Είναι ακόμα μέρα, πράγματι μεγαλώνει λοιπόν η μέρα. Έχουμε και πολύ καλές καιρικές συνθήκες. Να πούμε ότι έχουμε και την Παγκόσμια ημέρα νερού 22 Μαρτίου. Ναι. Και πάμε στις 23 Μαρτίου, που είναι και η Παγκόσμια ημέρα μετεωρολογίας, η δική μας γιορτή. Να πει τα δικά του τώρα, θέλει να πούμε έτσι και τα δικά μας. σαν δηλαδή την 23η Μαρτίου του 1950 ιδρύθηκε ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός. Και αυτό βέβαια δείχνει και τη συνεργασία των κρατών προκειμένου να έχουμε και την πρόγνωση του καιρού. Γιατί η πρόγνωση του καιρού δεν γίνεται έτσι μεμονωμένα. Πρέπει και να υπάρχει μια συνεργασία. Τότε περίμενε τα. Μέχρι τότε πώς γινόταν η πρόγνωση. Γινόταν η πρόγνωση κανονικά, αλλά είναι ακόμα, δηλαδή, έχουμε καλύτερες συνθήκες. Δηλαδή, βεβαίως. Δηλαδή, εξελίσσονται τα μοντέλα. Γιατί είναι και μεγάλα τα κόστη, μεγαλύτερες η συνεργασία είναι διαφορετικό, χαμηλώνει τα κόστη. Πρέπει να παίρνουμε μετρήσεις από όλο τον κόσμο. Άρα λοιπόν πρέπει να υπάρχει μια συνεργασία κάτω από κάποιους συγκεκριμένους κανόνες
να γίνονται οι μετρήσεις αυτές και όχι βέβαια όπως νομίζει ο καθένας. Να επαναδεί κάποια κριτήρια προκειμένου να βγαίνει και έτσι μια σωστή αξιόπιστη πρόγνωση. Βρε σπάλα, ξέρεις να βλέπεις αρνιού. Άμα ξέρεις τη σπάλα, τέλος. Τελείωσε. Από τη σπάλα ξεκινήσαμε. Μάλιστα. Λοιπόν. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις καιρικές συνθήκες, θα πούμε ότι θα είναι καλός ο καιρός σήμερα, βελτιωμένος. Ανεβαίνει και η θερμοκρασία. Βλέπουμε και στο χάρτη μας. Ναι. Έχουμε βάλει εδώ βέβαια ότι στο νοτιοανατολικό Αιγαίο με τον Αιμοδούριο θα έχουμε τις μεγαλύτερες εντάσεις του βορειά κοντά στα 6 με 7 μποφόρ. Στην υπόλοιπη όμως χώρα δεν αναμένουμε κάτι αξιόλογο. Ότι αυτά τα κράτησε επειδή αρέσουν στο Μάνο, για να μην στεναχωρήσουμε. Όχι, εντάξει, και για αυτό το λόγο, αλλά και για να δείξουμε μια προσοχή εδώ στο νοτιοανατολικό Αιγαίο. Ναι. Ότι έχουμε να δει τους δυνατούς βορειάδες. Στην υπόλοιπη χώρα δεν αναμένουμε κάτι αξιόλογο. Ηλιοφάνεια και άνοδος θερμοκρασίας. Θα έχουμε 18 άρια σήμερα. Αλήθεια. Θα προσοχήσουμε και 20 άρια. Πάμε λοιπόν να τα δούμε αναλυτικά. Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, με καλές καιρικές συνθήκες. Ξεκινάει η νέα εβδομάδα στη χώρα μας. Έτσι λοιπόν, μετά και το κύμα κακοκαιρίας που απασχόλησε αρκετές περιοχές τα τελευταία 24 ώρα και ο καιρός βέβαια θύμισε περισσότερο χειμώνα παρά άνοιξη, βλέπουμε πλέον ότι η βελτίωση του καιρού σήμερα θα γίνει αισθητή σε αρκετές περιοχές της χώρας μας. Με άνοδο του υδραργύρου εξασθενούν και οι άνεμοι, με εξαίρεση βέβαια αυτό που δείξαμε και στον χάρτη μας, το νότιο-ανατολικό Αιγαίο, όπου εκεί ο βοριάς θα επιμείνει για 1,24 ώρο με εντάσεις κοντά στα 6 με 7 μποφόρ. Πάμε όμως να τα δούμε αναλυτικά μέσα από τους χάρτες μας. Για σήμερα λοιπόν Δευτέρα, όπως βλέπετε χαρακτηριστικά, η ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει στις περισσότερες περιοχές. Εξαίρεση εκεί η περιοχή της Κρήτης. Έχουμε κάποιες τοπικές συννεφιές και δεν αποκλείεται αυτές οι συννεφιές στο πέρασμά τους να αφήσουν κάποιες έτσι πρόσκαιρες ασθενείς τοπικές βροχές. Κατά τα άλλα, στην υπόλοιπη χώρα η ηλιοφάνεια θα κυριαρχεί με κάποιες αραιές συννεφιές από το απόγευμα και στη συνέχεια στο πεδίο των ανέμων. Να ξεκινήσουμε μέσα από το Ιόνιο, όπου εδώ πλέον οι άνεμοι δεν προβληματίζουν. Βλέπετε χαρακτηριστικά θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με ασθενείς και τοπικά μέτριες εντάσεις. Μέσα στο Αιγαίο και κυρίως στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο θα επιμείνει ο βοριάς με τοπικά ισχυρές και πολύ ισχυρές εντάσεις. Θα αρχίσει βέβαια να υποχωρεί καθώς θα πηγαίνουμε προς τις απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία, αν και ξεκινά από χαμηλές τιμές, τώρα νωρίς το πρωί κάνει αρκετό κρύο σε πολλά έτσι γεωγραφικά διαμερίσματα. Αργά το μεσημέρι θα συναντήσουμε τον υδράργυρο κοντά στους 18 με 20 βαθμούς Κελσίου. Βλέπετε πλέον ότι ο ανοιξιάτικος καιρός αρχίζει και κυριαρχεί και συμπίπτει και με την νεαρινή ησημερία που θα λάβει η χώρα, όπως πάμε χαρακτηριστικά, σήμερα κατά τις 11 και 20-25 περίπου το βράδυ και στη χώρα μας. Πάμε τώρα να δούμε για το νομό Αττικής, όπου για σήμερα Δευτέρα αναμένουμε πολύ καλές καιρικές συνθήκες. Η ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει τις αμέσως επόμενες ώρες στον ουράνιο θόλιο. Προς το απόγευμα όμως θα αναπτυχθούν έτσι κάποιες αραιές συννεφιές. Συννεφιές οι οποίες βέβαια δεν αναμένεται να προβληματίσουν το βορειαδάκι. Θα επιμείνει μέχρι και αργά το μεσημέρι. Βλέπετε χαρακτηριστικά εδώ προς το νότιο Ευωϊκό με τοπικά μέτριες εντάσεις. Στη συνέχεια θα υποχωρήσει και θα παραδώσει τη σκυτάλη σε ένα μέτριο νοτιαδάκι, κυρίως σαρωνικό, με τις εντάσεις του στα 3. Τοπικά ακόμη και 4 μποφόρ ο υδράργυρος. Αργά το μεσημέρι θα φλερτάρει τοπικά ακόμη και με τους 20 βαθμούς. Ξεκινάμε περίπου από τους 6 με 8 τώρα νωρίς το πρωί. Θα κινηθούμε και λίγο πιο βόρεια για τη Θεσσαλονίκη μας. Εδώ αναμένουμε πολύ καλές καιρικές συνθήκες. Ηλιοφάνεια τις περισσότερες ώρες της ημέρας και μόνο εκεί προς το απόγευμα θα αναπτυχθούν αραιές συννεφιές. Δηλαδή συννεφιές που εντοπίζονται πολύ ψηλά πάνω στην ατμόσφαιρα και εξαιτίας του μεγάλου ύψους που αυτές σχηματίζονται. Αποτελούνται από παγοκρυστάλλια, άρα λοιπόν δεν προβληματίζουν σε καμία περίπτωση στο πεδίο των ανέμων. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις, με ασθενείς και τοπικά μέτριες εντάσεις. Και εδώ ο υδράργυρος θα φλερτάρει τοπικά, όπως βλέπετε, ακόμη και με τους 18 βαθμούς αργά το μεσημέρι. Αισθητό το κρύο όμως, τώρα νωρίς το πρωί, να δούμε σε ό,τι αφορά την εξέλιξη. Αυριανή ημέρα. Περνάει λοιπόν ένα κύμα κακοκαιρίας τώρα το διήμερο Τρίτη με Τετάρτη. Βλέπετε με τους χρωματισμούς θα ξεκινήσουν βροχοπτώσεις από τα δυτικά προς τα ανατολικά. Είναι όμως ένα κύμα κακοκαιρίας το οποίο δεν φαίνεται να προβληματίζει. Απλά έτσι θα κάνει λίγο πιο μουντό τον καιρό, πιο συννεφιασμένο τον καιρό, με κάποιες βροχές, κυρίως στο Ιόνιο, αλλά και τα ηπειρωτικά. Να δούμε και την Τετάρτη, όπου πλέον περνάει αυτό το κύμα κακοκαιρίας. Βλέπετε, καθαρίζει ο χάρτης μας, απομακρύνονται οι χρωματισμοί, ιδιαίτερα από το μεσημέρι και συνέχεια ο καιρός θα βελτιωθεί. Για να πάμε και σε νέα άνοδο του υδραργύρου και να οδηγηθούμε βέβαια και στην 25η Μαρτίου, στην εθνική μας εορτή, όπου όπως βλέπετε χαρακτηριστικά ο καιρός θα είναι πολύ καλός, με ανεβασμένες θερμοκρασίες, κατάλληλος για αποδράσεις. Άρα λοιπόν, από την 5η και στη συνέχεια, η άνοιξη επιστρέφει δρυμύτερη. Ναι, κατάλληλος ο καιρός για αποδράσεις, θα μας δώσει και τα λεφτά να, να αποδράσουμε, Κλέαρχε. Αυτό τώρα μακάρι να μπορούσα να το κάνω, δεν μπορώ να το κάνω, αλλά μπορώ να στιάξω τον καιρό, αυτό είναι. Πάσχα. Το Πάσχα είναι πολύ νωρίς ακόμα, αλλά έχουμε πει ότι θα είναι λίγο άστατος ο καιρός, τουλάχιστον την μεγάλη εβδομάδα.
Πιστεύουμε τώρα εκεί στην, το μεγάλο Σάββατο και την Κυριακή του Πάσχα να μην μας τα χαλάσει. Μάλιστα. Θα τα δούμε. Αυτή είναι βέβαια μια πρώτη εκτίμηση, όχι πρόγνωση. Εντάξει. Να το κρατήσουμε αυτό. Εντάξει, λέει αρχαία μου. Καλημέρα, πάρα πολύ. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Mm. Μου κάνει εντύπωση όμως ότι αυτά τα πράγματα δεν τα ρωτάς πια. Δηλαδή, έχεις εγκαταλείψει το σπορ, πρέπει να πω, το τελευταίο καιρό. Καθόλου. Το έχεις εγκαταλείψει τόσο καλά. Δεν ρωτάς. Και δεν χρειάζεται να ρωτήσεις. Και δεν χρειάζεται. Είδες που σου είπε ότι θα έχουμε 20 και δεν με πίστευες. Έπρεπε να έρθει η ώρα, δηλαδή 6 παρατέταρτο, να φτάσει ο κλέβος. Για να μας τα πει αυτός. Μίλες το όνομα του. Αυτός. Αυτός. Τέλος πάντων. Ας μην τζακωθούμε τώρα. Γεια σας, κύριε Νίκο. Γιατί μετά έχω να σου πω και κακά μαντάτα. Καλή εβδομάδα, πώς είστε? Καλώς. Μάλιστα. Λοιπόν, δεν αντιδράς τα κακά μαντάτα, έχεις συνηθίσει μάλλον. Ποια κακά μαντάτα? Λέω, έχω να σου πω με τα κακά μαντάτα. Γιατί, τι κακά μαντάτα έχεις να πεις? Θα κοιμάσαι μία ώρα λιγότερο. Γιατί? Γιατί αλλάζουμε τα ρολόγια μας. Πάμε μία ώρα μπροστά τα ξημερώματα της Κυριακής. Μία φορά θα κοιμάσαι. Αυτό. Νάτα. Από τις 3 θα το πάμε τσούκου 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 τσούκου, θα το πάμε στις 4. Αυτό πότε γίνεται? Τα ξημερώματα της Κυριακής, της 26. Βέβαια. Του Τινής. Του Τινής, που είναι και η τελευταία. Εντάξει, άρα όμως δεν μας τυχαίνει σε καθημερινή που, είναι, που δεν έτυχε ποτέ σε καθημερινή να χάσουμε μια ώρα ύπνο για τη δουλειά. Όχι, θα, θα την κοιμηθούμε δηλαδή. Θα την κοιμηθούμε. Εντάξει, εντάξει, ναι, αλλά από εδώ και πέρα ξέρεις. Τι από εδώ και πέρα, παιδάκι, δεν χάνεις μια ώρα. Εσύ δεν είναι μόνιμο αυτό. Κάθε μέρα ξυπνάς, οπ, έχασα μια ώρα. Μια φορά γίνεται. Εντάξει, μεγαλώνει και η μέρα όμως. Αυτό, εσένα ρε Νίκο, δεν σ' αρέσει αυτή η ημερία που λιχτώνει αργότερα? Βεβαίως. Κάνεις αθλήσε? Ναι, αθλούμε. Δεν σε βλέπει που τρέχετε παρέα. Άντε πρωί-πρωί. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε τις εφημερίδες μας, να πάμε από τα νέα και θα πάμε κάτω από το πολιτικό θέμα των νέων. Το παρασκήνιο μιας κολοτούμπας, όμηρος του Πολάκη και του Πολακισμού. Τι σηματοδοτεί η διάσωση του Αψής Φακιανού? Τι μεσολάβησε από την αρχική απόφαση διαγραφής έως την ατιμωτική δήλωση μετανοίας? Πώς καταραίει το κεντρό προσωπείο του ΣΥΡΙΖΑ λίγες ώρες μετά την αποκατάσταση? Ο βουλευτής Χανίων επέστρεψε στις προκλήσεις μέσω Twitter. Έντονες αντιδράσεις από Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ, παγωμάρα στην Κουμουνδούρου. Πάμε τώρα επάνω που λέει: για ποια χρέη επανέρχονται οι 72 και 100 δόσεις σε εφορία ταμεία Δήμους? Στα 30 ευρώ το ελάχιστο ποσό της μηνιαίας δόσης, οι προθεσμίες για πρώτες πληρωμές. Οι 4 προϋποθέσεις, παιδιά, για κοιτάξτε το αυτό γιατί έχει ενδιαφέρον, σταμάτα να ρουφάς τον καφέ σου έτσι. 1. Να μην υπάρχουν ληξιπρόθεσμες ή αρρύθμιστες οφειλές την 1η 11 του 2021. 2. Να έχουν καταβληθεί όλες οι μηνιαίες δόσεις των ρυθμίσεων των 100 δόσεων έως την ημερομηνία υπαγωγής στη νέα ρύθμιση. 3. Να έχουν υποβληθεί όλες οι δηλώσεις εισοδήματος για την τελευταία πενταετία μέχρι τις 31 Δεκάτου του 2022. Και 4. Ο οφειλέτης να μην έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για φοροδιαφυγή ή λαθρεμπορία. Πάμε στο άλλο μεγάλο οικονομικό θέμα της ημέρας. Credit Suisse. Credit Suisse, για να τα λέμε όλα. Κλείδωσε η συμφωνία διάσωσής της ύστερα από 48-ωρο θρίλερ στα χέρια της UBS. Στίγμα, 200 μάρτυρες στην Επιτροπή Θεσμών για τα Τέμπη. Ο Καμένος αποζημιώνει τον Πάχτα με δόσεις. Ο Πούτιν απάντησε στη Χάγη μέσω Μαριούπολης μετά το ένταλμα. Κίνδυνος χωρίς εξαερισμό 8 χρόνια ο σταθμός της Ομόνιας. Να τα, μάλιστα. Και έρευνα, το Εθνικό Θέατρο μετράει τις πληγές του. Η εφημερίδα των συντακτών, δώρο 3,3 εκατομμυρίων Καραμανλή, λέει στους εργολάβους του ΟΣΕ, η Σύμβαση 717 και οι ρήτρες της κοινοπραξίας. Την ώρα που ο οργανισμός αντιδικούσε με την Άλστρομ το Υπουργείο Μεταφορών, έδινε 2,7 εκατομμύρια ευρώ για αποζημιώσεις και η έργωσε πρόσθετε μπόνους 550.000. Οι εξηγήσεις που οφείλει σήμερα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας ο Κώστας Καραμαλής. Γιατί η έργωσε αρνήθηκε να πληρώσει τις ρήτρες, πώς άλλαξε η πολιτική της μετά την απόφαση Καραμαλή και επικίνδυνα παιχνίδια με την επανακίνηση των σιδηροδρόμων. Επιχείρηση συκοφάντησης της ΡΑΣ. Ελλάς, πρωτοφανείς κατηγορίες, αναπάντητα ερωτήματα, το παρασκήνιο της αποπομπής του τέος αρχηγού Σκούμα, Credit Suisse, συμφωνία εξαγοράς από την UBS, αγωνία για 10.000 θέσεις εργασίας. Βλάντιμιρ Πούτιν, ευνηδιαστικές επισκέψεις σε Κρυμαία και Μαριούπολη, στη Μόσχα, τη Μόσχα επισκέπτεται ο πρόεδρος Σι. Και Γαλλία, φουντώνει η λαϊκή οργή σήμερα ψηφοφορία για τις προτάσεις Μόμφης κατά της κυβέρνησης. Λοιπόν, θα πάμε στην απογευματινή που λέει
αυξημένο δώρο Πάσχα. Πληρώνεται Μεγάλη Τετάρτη. Τι θα πάρουν οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα? Εδώ τώρα θέλω να πω, γιατί γίνεται, λέει, να αποκαλεί κάθαρμα στο Facebook και να έρωνα τον Πρωθυπουργό μία δημόσιο υπάλληλος. Ρεσιτάλ χιδεότητας από τη Ρένα Δακουτρού της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων, που ήταν αποσπασμένη στο γραφείο του Γιάννη Ραγκούση. Μάλιστα. Πάμε εδώ, επιστρέφουμε στα οικονομικά, που λέει νέος κατώτατος μισθός, η διαμόρφωση των ημερομισθείων με τριετίες και τα ποσά των επιδομάτων. Μητσοτάκης, ακούω την κοινωνία. Και θα πάμε τώρα στα άλλα εδώ. Στη Βουλή για τα τρένα σήμερα ο Καραμαλής έλεγε πριν ότι συνεδριάζει σήμερα η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Συνεχίζεται βέβαια και εκεί ο κύριος Καραμαλής, ο κύριος Γεραπετρίτης, ο κύριος Χρυσοχοίδης, ο κύριος Πύρτζης, ναι. Όλοι θα είναι εκεί. Ναι. Ο Μακρόν στα πολύ δύσκολα, φλέγεται η Γαλλία από τις διαδηλώσεις κατά του ασφαλιστικού. Γκέι άστεγο σε μαύρο αδιέξοδο, απίστευτο, τον έδιωξαν οι γονείς του από το σπίτι και ζει στους πέντε δρόμους. Επάνω θα πάμε τώρα που λέει η άφεση αμαρτιών στον Αψί Σφακιανό. Ο Τσίπρας κατάπιε όλες τις προσβολές και τον ξαναβάζει στο ψηφοδέλτιο. Και δίπλα, πριν αλέκτορα φωνήσει, ο Κοτοπουλάκης, παίζει με το όνομα του κύριου Πολάκη, παριστάνει το λιοντάρι. Με το που πήρε το συγχωροχάρτη, χύμιξε στον Άδωνη και τον Χατζηνικολάου. Ο ελεύθερος τύπος, αναδρομικά έως και 6.000 για 130.000 συντάξεις, επανυπολογισμός αποδοχών. Ξεμπλοκάρει ο υπολογισμός συντάξεων με δύο ταμεία. Ποιοι θα πάρουν μεγαλύτερες αυξήσεις και πώς θα υπολογιστεί το 7,75% και πώς θα δοθεί διαφορά? Το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών. Τσίπρας πρόεδρος, Πολάκης αρχηγός. Επίσημη γραμμή του ΣΥΡΙΖΑ, ο Πολακισμός, στον δρόμο προς τις κάλπες. Από τη ρήξη στην αγκαλιά, οι απίστευτες κολοτούμπες των δύο πρωταγωνιστών. Επέστρεψε δρυμύτερος και έβαλε πάλι φωτιά στα social media. Μητσοτάκης, θα δώσουμε μάχες, θα αλλάξουμε την Ελλάδα. Εκτεταμένο δίκτυο Ρώσων κατασκόπων, με πλοκάμια, λέει, σε Ευρώπη και Βαλκάνια. Ιδρύθηκαν οι δύο πρώτοι σταθμοί, πλωτή αστυνόμευση για ροές μεταναστών στον Εύρο. Τέλος εποχής για το υποθκοφυλάκιο, σε λειτουργία το κτηματολογικό γραφείο της Αθήνας και έρευνα του ελεύθερου τύπου, ποια προϊόντα αυξήθηκαν και πόσο σε σχέση με πέρυσι. Οι πρωταθλητές ακρίβεια στα σούπερ μάρκετ, 51% η ζάχαρη, αύξηση 38% πήρε το χαρτί κουζίνας, 26% τα απορριπαντικά, έχουμε αύξηση αρκετά μεγάλη και στις βρεφικές πάνες 25%, και το γάλα 22%, λέει ο ελεύθερος τύπος. Ωραία, να σου πω τώρα κάτι. Ναι, παρακαλώ. Σε αυτές τις αυξήσεις, επειδή έχουμε μετά και τις αυξήσεις των επιτοκίων, βάλε ότι μια οικογένεια με ένα στεγαστικό δάνειο, με ρεύματα και όλα τα υπόλοιπα, έχει και κατά μέσο όρο, εμείς πόσο να πούμε για να το κρατήσουμε στο σούπερ μάρκετ, δεν έχει ένα 25%, εγώ θα πω τώρα το λιγότερο λέω, ένα 25-30% αύξηση στις δαπάνες του και το σούπερ μάρκετ. Σίγουρα, 25%. Ωραία, φαίνεται. Κράτησε το αυτό και να το δούμε μετά, δηλαδή στο μηνιαίο προϋπολογισμό, τι παραπάνω βγαίνει, αν βγαίνουν τα κουκιά ή δεν βγαίνουν, τις τσέπες τα κουκιά. Πάμε στην Εστία που λέει, ποιος κυβερνά αυτόν τον τόπο? Ο αρχηγός της ελληνικής αστυνομίας καταγγέλει ότι καρατομήθηκε από το Κησέα έναν μήνα μετά την ανανέωση της θητείας του, επειδή το ζήτησαν από το Μαξίμου άγνωστα κέντρα εξουσίας. Ποια είναι άραγε? Πρωτοφανείς αποκαλύψεις. Του ζητούσαν να απογυμνώσει τμήματα από άνδρες και να τους διαθέσει ως φρουρούς σε στελέχη σταθμών της διαπλοκής. Δεν έλαβαν υπόψη τους τις εισηγήσεις του για τις κρίσεις. Ενταφιάζεται το επιτελικό κράτος. Δες εδώ. Έλα. Η Δημοκρατία, τρόμος, λέει, και για το μετρό. Σοβαρά ζητήματα ασφάλειας στη νέα γραμμή προς Πειραιά. Εντοπίστηκαν 391 βλάβες. Ναι. Η δημοσιογραφική ομάδα Data Journalists αποκαλύπτει, λέει, τα υπηρεσιακά έγγραφα. Εισραίει θαλασσινό νερό σε δύο σταθμούς και μήνες. Σε δύο σταθμούς εδώ και μήνες και δεν έγινε καμία εργασία επιδιόρθωσης. Βαρύτατες κατασκευαστικές αστοχίες. Αισθητήρες εκτός λειτουργίας, προβλήματα σε ηλεκτρονικά συστήματα, monitor και σοβαρά κενά στην πυρανίχνευση. Πάμε πάνω δεξιά. Ο Πολάκης επέστρεψε και άρχισε τα ίδια, λέει η εφημερίδα. Διέλυσαν τα πάντα στα πλοκάμια της μαφίας η αστυνομία. Ο Θοδωρικάκος καρατόμησε ξαφνικά τον αρχηγό της Ελλάς, που απάντησε με βαριές κατηγορίες.
Απόφαση ντροπή δικαιώνει τους φιλοσκοπιανούς. Απορρίφθηκε η προσφυγή για το κέντρο μακεδονικής γλώσσας. Πλησίασαν ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός. ΑΕΚ και ΠΑΟ όμως έμειναν στο 0. Μεγάλη ένταση στο ντέρμπι. Μητσοτάκης όπως πορτοσάλτε. Φεδρή δήλωση του Πρωθυπουργού στο Μαρούσι. Μίλησε για θυσία όσων σκοτώθηκαν στα Τέμπη. Ο Κυριάκος σε τρελά κέφια, σαν να μην συνέβη τίποτα, υποσχέθηκε ξανά ότι θα φτιάξει το κράτος. Αθλειότητα και από τον Άδωνη, είδε ευκαιρία να βελτιωθεί η χώρα. Μάλιστα. Και πάμε στην εφημερίδα Κόντρα που λέει «Μεγάλη απάτη με γκάλοπ μαϊμού στείνουν βιομηχανία δημοσκοπήσεων για να ανεβάσουν τεχνητά τη συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας που βρίσκεται σε κατάρρευση. Το Μαξίμου ενεργοποιεί τον μηχανισμό προπαγάνδας για να ξεπλύνει το έγκλημα των τεμπών». Σε μια περίοδο, λέει, που η οργή του κόσμου έχει πάρει χαρακτήρα ευθείας αμφισβήτησης του πολιτικού συστήματος και η αδιευκρίνηστη ψήφος αγγίζει το 25% των ψηφοφόρων, η Νέα Δημοκρατία καταφεύγει για μία ακόμη φορά στην απάτη με τα γκάλοπ μαϊμού, στην εναγώνια προσπάθειά της να διαμορφώσει τεχνητή συσπήρωση. Δίπλα, Αλέξης Τσίπρας ευθύνει του ΣΥΡΙΖΑ να αλλάξει το κράτος. Τραπεζικός τυφώνας, το πακέτο διάσωσης απομακρύνουν, τα πακέτα διάσωσης απομακρύνουν την κατάρρευση, αλλά δεν λύνουν το πρόβλημα. Ανοίγουν σαπάνιες, χρυσές business των Γερμανών στην Ουκρανία. Προσοχή από την ΑΑΔΕ, το email και το SMS της απάτης για την επιστροφή φόρου. Και χάος στη Γαλλία για το συνταξιοδοτικό, φλέγεται το Παρίσι λόγω Μακρόν. Η διάσωση της Credit Suisse απενεργοποιεί τους φόβους στη ιστορική συμφωνία. Η UBS αγοράζει την τράπεζα περίπου στο 1/3 της αξίας της. Οικονομία, στενότερα περιθώρια παροχών λόγω δημοσιονομικών και επιτοκίων και επιχειρήν δράση 300 εκατομμυρίων ευρώ για διασύνδεση με την έρευνα, λέει η εφημερίδα. Λοιπόν, θα πάμε τώρα στην Εσπρέσο που λέει τρύπες στο πλεκτό της Ρωσίδας 007. Το timing που έσκασε η ανακοίνωση της ΕΥΠ για τη Μαρία Τσάλα, η απόδραση ενώ την παρακολουθούσαν και τα εργαλεία λάπτοπ και κινητό που ούτε ο Θουβούφαλα Κρός Πράκτορ, λέει, δεν θα άφηνε πίσω του. Και πάνω λέει κάτι βρωμάει στο story που υφάνθηκε με τη Ρωσίδα κατάσκοπο στο Παγκράτη. Εδώ βέβαια πρέπει να μου το εξής, ότι έχει γίνει λίγο χαμά ανακοινώσεις και τώρα μας άρεσε γιατί και ως θέμα μια Ρωσίδα κατάσκοπο στο Παγκράτη και τα λοιπά που άνοιξε πλεκτά. Ωστόσο, λέω ότι έγινε αυτός ο ντόρος, φαντάσου δεν είχαμε πιάσει κιόλας. Δεν την πιάσαμε όμως. Όχι, αυτό λέω. Φαντάσου δεν είχαμε πιάσει κιόλας. Και ο άντρας της κατάσκοπος. Δεν ξέρω τι έχει γίνει. Ναι, και ο άντρας, αλλά όλο αυτό κάναμε μία ανακοίνωση. Ναι. Δεν λέω ότι κάτι βρωμάει. Δεν ξέρω. Μπορεί δεν η Εσπρέσο να έχει. Κάτι. Όχι, γιατί η Εσπρέσο μπορεί να έχει στοιχεία για να το λέω αυτό. Εγώ δεν λέω κάτι τέτοιο. Αλλά μου κάνει τρομερή εντύπωση. Κάναμε ένα τεράστιο τώρα για την κατάσκοπο, που μας έφυγε. Και τελικά την ψάχνουμε. Ναι, άμα τη βρει εσύ. Αλλά λέει ότι πίσω τη άφησε όλα τα λάπτοπ και κινητά. Ούτε ο Θουβού δεν θα τα άφηνε πίσω το αυτό. Τέλος πάντων. Ή να το πω, ούτε ναυτιλιακό πράκτορ δεν θα άφηνε αυτό. Όχι πράκτορ, κατάσκοπο. Λοιπόν, εδώ ο κόσμος καίγεται και ο εφοπλισμός χτενίζεται. Φαραωνικό τριήμερο πάρτι στην Αίγυπτο με καπεταναίους και τηλεπερσόνες για τα γενέθλια της Μαριέτας Χρουσαλά. Μου έκανε εντύπωση γιατί ήταν όλοι στο Κάιρο αυτό το Σαββατοκύριακο. Είχανε πάει. Ναι. Πώς τα παρακολουθείς αυτά που τα ξέρεις. Τα έβλεπα λίγο στα social media μου και έλεγα γιατί γίνεται κάτι. Η κυρία Χρουσαλά έχει τα γενέθλιά της. Τα γενέθλιά της να ζήσει να είναι. Στο Κάιρο τα έκανε. Εντάξει, παιδάκι μου, όπου μπορεί ο καθένας. Εγώ τα έκανα εδώ στον Γκάζι. Όπου μπορεί ο καθένας. Όπου μπορεί ο καθένας. Έτσι στον Γκάζι, άλλο στο. Στο Κάιρο. Στο Κάιρο, όπου. Τι θες ρε εσύ Χρύσα δηλαδή τώρα. Εντάξει, ρε παιδί μου, λέω ότι εγώ στον Γκάζι, άλλο στο Κάιρο. Γιατί άμα έχεις τα λεφτά δεν θα πηγαίνεις στο Κάιρο. Όχι, τέτοια εποχή δεν σου κάνει. Όχι και τέτοιες μέρες. Έχει πολύ ζέστη. Εσύ ρε Νίκο, τι κάνεις έτσι. Δηλαδή πραγματικά, αφού λείπεις, τελειώσαμε. ναι, τι θες κι άλλο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Άκουσε Κάιρο γλυκά. Φάμεις Κάιρο. Κοίταξε, τα δικά μου μέχρι την Αίγινα το πολύ. Καλύτερα ακόμα. Γι' αυτό το λέω. Δεν έχεις και πήγαινε έλα πολλά τραβήγματα. Μάλιστα. Πάμε να δούμε τη ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Πάμε. Πάμε, θα πάρω το κίτρινο κλασεράκι μου εγώ και πάμε. Αχ, Παναγία μου αυτό το πράγμα. Δεν σ' αρέσει.
Να πήγαινε εσύ να μου πάρει. Συγγνώμη, γιατί δεν βάλαμε ένα αυτοκόλλητο από πίσω που να λέει ανοιχτή επικοινωνία, να αφού πήγαμε στο βιβλιοπωλείο. Να πήγαινε εσύ να μου πάρει και να βάζει και αυτοκόλλητο. Μέχρι εδώ την ακούω. Που κάνει παρατηρήσει. Φωνάζει τώρα, μέχρι εδώ την ακούω. Όλο παρατηρήσει είσαι. Τι έχει, για πες τώρα. Λοιπόν, είπαμε και λίγο νωρίτερα για την Credit Suisse, ότι ενώ στην αρχή υπήρχε αυτό το θρίλερο, ότι τελικά τη δόθηκε ένα δις φράγκα για να εξαγορευτεί, δεν έγινε δεκτό. Η UBS αργότερα επανέρχεται με δεύτερη προσφορά στα 3 δις και έτσι γίνεται το μεγάλο deal. Πάμε να τα δούμε τα όπως τα έχουμε συγκεντρώσει και από το δελτίο ειδήσεων και εδώ είμαστε, επιστρέφουμε για να τα συζητήσουμε. Λίγες ώρες έχουν μείνει για το άνοιγμα των αγορών και μέχρι τότε θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το deal της UBS για την εξαγορά της Credit Suisse για να αποτραπεί μια πιθανή τραγωδία στις χρηματαγορές. Die Schweizer Großbank UBS prüft offenbar eine Übernahme ihrer angeschlagenen Rivalin Credit Suisse. Geprüft werde eine komplette oder teilweise Fusion der beiden Geldhäuser. Die Gespräche sollen durch die Schweizer Regierung zustande gekommen sein. Νωρίτερα, η UBS προσέφερε $1 δισεκατομμύριο για την εξαγορά, με την Credit Suisse ωστόσο να απορρίπτει την πρόταση σε πρώτη φάση, θεωρώντας ότι είναι πολύ χαμηλό το τίμημα. Οι ελβετικές αρχές πιέζουν για συμφωνία μέχρι το βράδυ και σχεδιάζουν να αλλάξουν την ισχύουσα νομοθεσία, ώστε το deal να μην χρειαστεί να λάβει την έγκριση των μετόχων. Σύμφωνα με τους Financial Times, η UBS προσέφερε 27 cents του δολαρίου αναμετοχή, τιμή σημαντικά χαμηλότερη από τα $2,03 που κόστιζε η μετοχή της Credit Suisse την Παρασκευή. Ο φόβος για ένα γενικευμένο ντόμινο στην Ευρώπη κλιμακώνεται όσο περνούν οι ώρες. Στην Αγγλία, η Ελβετική Τράπεζα έχει σταθμισμένα περιουσιακά στοιχεία $60 δισεκατομμυρίων, με την Κεντρική Τράπεζα της χώρας να στηρίζει την εξαγορά της Credit Suisse για να αποφευθεί ένα μεταδοτικό κύμα καταρρεύσεων. British watchdogs have now given their blessing to a takeover of Credit Suisse by its Swiss peer UBS, as financial regulators around the world race to contain. The industry's biggest crisis in 15 years. Την ίδια ώρα το θρίλερ κορυφώνεται και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, με το τραπεζικό σύστημα να βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού και τους επενδυτές να ανησυχούν για την επόμενη μέρα. Αμερικανοί οικονομολόγοι χτυπούν καμπανάκι γενικευμένων καταρρεύσεων, καθώς εκτιμούν ότι υπάρχουν ακόμα 186 τράπεζες στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν την τύχη της Silicon Valley Bank. None of us had any thought that in fact these banks were as unstable as they are. Ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Τουρνάρας, εμφανίζεται καθησυχαστικός για τις επιπτώσεις στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Ο ελληνικός κλάδος δεν επηρεάζεται καθόλου από τις τελευταίες εξελίξεις στο αμερικανικό χρηματοπιστωτικό σύστημα, ενώ και η έκθεση των ευρωπαϊκών τραπεζών είναι εξαιρετικά περιορισμένη. Οι τράπεζες που κατέρευσαν στις Ηνωμένες Πολιτείες αποτελούν ιδιάζουσες περιπτώσεις που όμοιές τους δεν υπάρχουν στην Ευρώπη. Οι ελληνικές τράπεζες παρέχουν εγγυημένες καταθέσεις έως 100.000 ευρώ για κάθε καταθέτη ξεχωριστά και για κάθε πιστωτικό ίδρυμα. Μάλιστα. Και αργότερα είδαμε φυσικά και την ανακοίνωση από τη UBS, είδαμε και όλες τις εξελίξεις. Ας ελπίσουμε να πάνε όλα καλά. Είπαμε, ο κύριος Τουρνάρας και ο κύριος Ταϊκούρας, όπως είπες και εσύ, ναι, μας καθησυχάζουν προς το παρόν. Μας καθησυχάζουν, ωστόσο νομίζω ότι υπάρχει ένας μηχανισμός αντιμετώπισης διεθνής, ετοιμάζεται δηλαδή οι τράπεζες όλες αυτές σε όλο τον κόσμο. Νομίζω ότι τον καλύτερο τρόπο αντιμετώπισης αυτής της τραπεζικής κρίσης τον έχουν τα Χανιά. Τα Χανιά. Σε φνιδιάζω. Ναι. Φύγαμε από τα διεθνή. Γεωργία Λινάρδου, το έχεις να δεις πώς αντιμετωπίζουν την τραπεζική κρίση στα Χανιά. Θέλεις να δεις. Να, τώρα κάτσε, με έπιασε στον ύπνο. Όχι, σε έπιασε στον ύπνο, αλλά για να δεις, ναι. Για να δεις πώς αντιμετωπίζονται οι τραπεζικές κρίσεις. Μάλιστα. Στα Χανιά, παρά το γεγονός ότι είσαι από την Κρήτη. Δεν το ξέρεις. Για και δες το, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Για πάντα μια play. Ναι, πρόσεξε, εδώ σπάνε μπιντέδες, αλλά μπιντέ. Μπιντέ. Μην το πεις, πες το έτσι. Κατά τον Credit Suisse. Ναι. Είναι με τι. Τι, εδώ, πεντοχίλιαρα. Με πεντοχίλιαρα, παιδάκι μου. Γλέντι με σπάσιμο μπιντέδων. Δεν μπορώ να καταλάβω το συμβολισμό, αλλά όπως και να έχει. Και πεντοχίλιαρα βαλίτσες και σαπάνιες. Έτσι αντιμετωπίζετε, παιδάκι μου, κρίση. Έτσι είμαστε εμείς. Credit Suisse και τα λοιπά. Εδώ, παιδιά, εδώ. Ρευστό. Δεν έχουμε εμείς κρίση. Ρευστό. Τρέχουμε. Μ' αρέσει που έχει πάνω και τη σφραγίδα άκυρο. Άκυρο. Μην το μπερδέψει κανένα και πάει μην και ψωνίσει. Μην τύχει και γίνει κάτι. Δεν θέλω τέτοιο. Μπράβο, ωραίο ήταν. Πού είναι αυτά τα πεντοχίλιαρα. Τα θυμάσαι καθόλου.
Δεν τα θυμάσαι καθόλου. Λίγο, λίγο. Ωραία, λίγο. Δεν ήταν. Ρε παιδιά, ρε Νίκο, δεν μιλάς. Ρε Λουμπρούκο, δεν μιλάς εσύ. Πού είναι ο Φρεμεντίτης, βρε Φρεμεντίτη, έλα εδώ να δεις πόσα πεντοχίλιαρα. Πεντοχίλιαρα. Τα θυμάστε τα πεντοχίλιαρα. Όλοι τα θυμούνται. Τι ωραία που ήταν. Εσύ μιλάς, δεν είσαι μικρή. Λοιπόν, μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να επιστρέψουμε πίσω στα διεθνή. Ήταν ευχάριστο αυτό το. Μα σοβαρεύει σήμερα, μας τραβάς πίσω. Τι να κάνω. Διεθνή, λέγε. Γιατί γίνεται χαμός στο Παρίσι. Ναι. Εξακολουθούν τέταρτη ημέρα να φλέγεται το Παρίσι. Βλέπουμε διαδηλώσεις. Βλέπουμε συγκρούσεις αστυνομικών με τους ανθρώπους που διαδηλώνουν για το συνταξιοδοτικό και φαίνεται ότι η κατάσταση στην Γαλλία είναι πολύ πολύ κρίσιμη. Χρήσα, σε ό,τι αφορά τον Εμμανουέλ Μακρόν. Από τα 62 στα 64 ανεβάζει το συνταξιοδοτικό όριο. Ναι, ναι, ανεβάζει το συνταξιοδοτικό όριο. Μάλιστα, μάλιστα. Είναι πάντως άκρια τα επεισόδια που έχει η Γαλλία και είναι και ο Μακρόν νομίζω στο χαμηλότερο σημείο δημοτικότητάς του. Είναι, ναι. Έχει δίκιο. Πέσει πάρα πολύ. Βεβαίως. Ναι. Και θα δούμε και πού θα οδηγήσει όλο αυτό, γιατί είναι μια πολύ κρίσιμη κατάσταση πλέον. Ναι. Η οποία φαίνεται ότι δεν περνά. Να πούμε για τον ισχυρό σεισμό, ήταν βέβαια τα ξημερώματα της Κυριακής, ωστόσο άφησε πίσω πολλά θύματα στο Εκουαδόρ. 6,8 ρίχτερ, παιδιά, με 16-17 νεκρούς και μεγάλες, πολύ μεγάλες καταστροφές. Αλλά δες τις εικόνες εδώ. Ναι. Πώς τρέχει ο κόσμος να σωθεί από το φωνικό σεισμό. Έλα, παιδιά, 6,8, ε. Ναι. Πολύ, 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 πολύ δυνατός. Πολύ δυνατός σεισμός και ξυπνούν μνήμες και από τη γειτονική Τουρκία. Ναι. Και πάμε στην Ιταλία τώρα. Ο δήμαρχος της Φλωρεντίας, την ώρα, παιδιά, που δίνει συνέντευξη, παρατάει το μικρόφωνο και τρέχει να πιάσει έναν ακτιβιστή, ο οποίος επιχειρεί να βανδαλίσει εκείνη την ώρα ένα ιστορικό μνημείο. Τι είναι αυτό τώρα, κοίταξε, τώρα δεν τα ξέρει και εγώ καλά. Ωστόσο, όμως, πάει να πετάξει μπογιά. Ναι. Και τρέχει, πέφτει πάνω του να τον πιάσει και τον παραδίδει στους αστυνομικούς. Ναι. Του λέει, τι είναι αυτά που κάνεις. Παιδιά, πάντως να σας πω κάτι. Τώρα θέλω να εξομολογηθώ κάτι. Τι? Δεν θα πέσετε να με φάτε. Εντάξει. Άντε, και θα δω. Δείτε πάλι το σκηνικό. Δείτε πάλι το δήμαρχο. Όπως θα το ξαναπαίξει η λούπα. Θέλω να μου πείτε από μακριά το βλέπετε ποιον σας θυμίζει. Να δω αν μόνο ναι, εγώ το ξέρω τι θα πεις. Παιδιά, δεν είναι ίδιος ο Πορτοσάλτε. Να, θα την πω την αμαρτία μου. Είναι ίδιος. Είναι το ίδιος. Πρώτο που σκέφτηκα, τι δουλειά έχει ο Πορτοσάλτε στην Ιταλία, κυνηγάει τους ακτιβιστές και εκεί. Λοιπόν, πάμε. Λοιπόν, εδώ τώρα τι γίνεται. Είναι το Δημαρχείο της Φλωρεντίας, το οποίο έχει και μία ιστορική αξία ως κτίσμα, έτσι. Εκεί πήγε να βάψει, ο ακτιβιστής να βάψει με το και να κάνει με τον πυροσβεστήρα. Να πήγε ρίξει. Να ρίξει ρε, πορτοκαλί και μπογιά και να βαλβαλίσει. Παράτησε όπως στο μικρόφωνο δήμαρχος, ρε, που πας δεκαραμήτρο. Δεν έχει τέτοια εδώ. Μάλιστα, εδώ. Μάλιστα. Θα σε πάω τώρα για να, έτσι, να αλλάξουμε λίγο κλίμα και διάθεση. Θα σε πάω μέχρι την Kim Kardashian, η οποία έχει καινούριο παρατσούκλι πια, ως γρουσούζα και μαυρόγατα. Γιατί πήγε πριν από λίγες ημέρες σε έναν αγώνα εκεί στην Arsenal που ήταν καλεσμένη, αποκλείστηκε. Η Arsenal. Ναι. Α, νομίζω ότι είχε κερδάσει. Την καλούν μετά στο Παρίσι. Ναι. Χάνει και η Paris Saint-Germain. Ναι. Πάει και αυτή. Α, μάλιστα. Είναι η δεύτερη φορά που την καλούν κάπου. Ναι, ναι. Μετά δεν θέλει να σου πω τι έγινε στα social media. Προφανώς. Έγινε κακός χαμός. Άρχισαν να τη λένε μαυρόγατα και όπου πας χάνουν οι ομάδες και τέτοια. Να τη φέρουμε στις εκλογές. Εδώ. Να δούμε ποιος θα την καλέσει. Να δούμε. Στις εκλογές. Ποιος θα την καλέσει. Λοιπόν, για πάμε τώρα, θα πάμε στις συνδέσεις μας. Πού πάμε. Πάμε στις συνδέσεις μας. Ποιον θα δούμε Φάνη, θα δούμε και Αντώνη. Θα δούμε και Αντώνη. Να ξεκινήσουμε λίγο από τον Αντώνη. Θάλασσα, ρε παιδιά. Να μας δώσει αυτή την εικόνα λίγο. Αντώνη μου, καλημέρα. Θερμαϊκός. Που ξημερώνει. Δείτε. Τι ωραία. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα, ρε εσύ, Αντώνη. Ωραία εικόνα. Τι ωραία. Τι ωραία εικόνα είναι αυτή. Εντάξει. Παιδιά, νομίζω ότι αυτό το κομμάτι. Για κάποιον που μένει στη Θεσσαλονίκη, δεν μπορεί κανείς να το χορτάσει. Όσες φορές και να το δεις. Αυτή την ώρα όμως. Εντάξει, ρε παιδί. Κάθε και αυτή την ώρα. Ναι. Και στην Ανατολή και στη Δύση, Χρύσα. Όλες οι ώρες νομίζω ότι σε αυτό το κομμάτι πραγματικά είναι το ίδιο όμορφο φυσικό. Παιδιά, καλημέρα στον άνθρωπο που τρέχει, βρε. Και πες του και εμείς θα τρέξουμε. Τι να τρέξει εσύ. Καλημέρα. Λοιπόν. Καλημέρα, μην έρθει. Ο άνθρωπος. Ναι, ορίστε. Μας είπε καλημέρα ο άνθρωπος. Είναι πάρα πολλοί αυτοί οι άνθρωποι που τρέχουν. Ναι. Ξέρετε τι μου έκανε εντύπωση. Τι? Ότι περνούσε πριν μια γυναίκα που έκανε τζόκινγκ. Περνούσε και ένας άνδρας και έλεγε καλημέρα Νικό, καλημέρα Ελένη. Ναι. Γνωρίζονται αυτοί οι άνθρωποι εδώ που τρέχουν συνέχεια. Κάθε μέρα. Να σου πω κάτι. Και τέτοιες ώρες. Να σας πω κάτι, ρε παιδιά, τώρα. Αυτή δεν είναι η καλύτερη ώρα της ημέρας
να πίνεις καφέ εκεί στην παραλία. Εγώ θεωρώ ότι είναι η πιο ωραία ώρα της ημέρας αυτή. Βέβαια. Να απολαμβάνεις το ξημέρωμα. Και αυτή η ησυχία, τέτοια ώρα. Λοιπόν. Και η ηρεμία. Υπάρχει ηρεμία, ναι. Ναι. Στην ειδησιογραφία δεν υπάρχει ηρεμία. Για πες μας εσύ, Αντώνη, τα δυσάρεστα. Κοιτάξτε. Έχουν γίνει διάφορα συμβάντα και στη Θεσσαλονίκη και στην Ξάνθη. Mm-hmm. Να ξεκινήσω με την Ξάνθη που εκεί δυστυχώς είχαμε ένα πολύ σοβαρό συμβάν. Είναι ένα έγκλημα το οποίο διαπράχθηκε καθώς όπως όλα δείχνουν δεν προχώρησε ένας προφορικά συμφωνημένος γάμος δύο παιδιών από δύο οικογένειες. Ένας 36χρονος πυροβόλησε και σκότωσε ένα 46χρονο μέσα στο σπίτι του, στο Δροσάτο Ξάνθης. Το οξύμορο είναι ότι μετά από αυτή την πράξη δημοσίευσε και ένα βίντεο στο TikTok όπου εξηγούσε τους λόγους αυτής της πράξης, αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι ήταν ζήτημα προστασίας της οικογένειάς του. Ισχυρίστηκε δηλαδή ότι ο άνδρας που πυροβόλησε και σκότωσε αθέτησε την προφορική συμφωνία για να προχωρήσει ο γάμος της 15χρονης εγγονής του θύματος με τον γιο του δράστη, που μέσα σε αυτή τη συμφωνία υπήρχε και χρηματική συναλλαγή. Έτσι λοιπόν παραδόθηκε στην αστυνομία ο 36χρονος, συνελήφθη και ένας από τους δύο γιους του, ενώ ερευνάται και αναζητείται και ένα τρίτο άτομο το οποίο φέρεται πως εμπλέκεται σε αυτό το συμβάν. Ωραία. Και πάμε να δούμε και τα υπόλοιπα, Αντώνη μου. Στη Θεσσαλονίκη, χθες στην περιοχή του Μελισσοχωρίου, η αλήθεια είναι ότι σήμανε συναγερμός, καθώς μια γυναίκα τηλεφώνησε στην άμεση δράση και ενημέρωσε πως ο πρώην σύζυγός της έχει κλειδωθεί μέσα στο αυτοκίνητό του μαζί με τα δύο τους ανήλικα παιδιά. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες πρέπει να σας πω ότι διαπίστωσαν κατευθείαν πως υπήρχε οσμή υγραερίου από τρεις ανοιχτές φιάλες που ήταν μέσα στο αυτοκίνητο. Πολύ γρήγορα οι αστυνομικοί με γρήγορα αντανακλαστικά σπάσαν τα τζάμια του αυτοκίνητου, απεγκλώβησαν και τα δύο τα παιδιά αλλά και τον πατέρα τους, οι οποίοι όλοι τους μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Κρίθηκε απαραίτητη δηλαδή η διακομιδή τους στο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών, με την αστυνομία τώρα, όπως καταλαβαίνετε, να ερευνά αυτό το πολύ σοβαρό περιστατικό. Ρε παιδιά, συγγνώμη τώρα, αυτός έκλεισε, έβαλε τα παιδιά του στο αυτοκίνητο και έβαλε. Και άνοιξε τις φιάλες υγραερίου προκειμένου. Φαντάζομαι ότι τα παιδιά είχαν τις αισθήσεις τους. Έχουμε πληροφορίες, Αντώνη μου. Αυτό ήταν και το πιο σημαντικό, τα γρήγορα αντανακλαστικά των αστυνομικών που επενέβησαν στο σημείο. Καθώς μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν είχε χάσει κανείς τις αισθήσεις του. Το θέμα είναι ότι έφτασαν πολύ γρήγορα οι άνθρωποι της αστυνομίας, σπάσαν τα τζάμια και απαγκλώβησαν τους ανθρώπους, τα δύο τα παιδιά με τον πατέρα τους. Μάλιστα. Να είσαι καλά, Αντώνη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έλα, Φάνη μου, καλημέρα τώρα. Από πού σε βρίσκουμε αυτή τη φορά? Καλημέρα. Καλημέρα. Να δώσουμε και τις ειδήσεις από την Αθήνα, του αστυνομικού δελτίου. Έχουμε τα τελευταία αλλεπάλληστες, μεταδίδουμε σχεδόν καθημερινά επιθέσεις εις βάρος ανηλίκων, ληστρικές επιθέσεις κυρίως, και ένοπλες δυστυχώς από συνομιλίκους τους ορισμένες φορές. Τώρα, την Παρασκευή, στον Άγιο Παντελεήμονα, απογευματινές ώρες, τρία άτομα, ένας 15χρονος, ένας 18χρονος και ένας 20χρονος, υπό την απειλή μαχαιριού, επιχείρησαν να ληστέψουν έναν τον 15χρονο, με το μαχαίρι τον τραυμάτισαν στο μυρό και επιχείρησαν να του πάρουν το κινητό τηλέφωνο χωρίς να τα καταφέρουν. Έχουν συλληφθεί από την αστυνομία οι δύο, ο 15χρονος και 20χρονος είναι οι μεδαποί, ενώ αναζητείται ο 18χρονος, ο οποίος είναι αλλοδαπός. Μάλιστα. Είναι μία από τις περιπτώσεις στις οποίες κατάφερε να εξιχνιάσει η ελληνική αστυνομία. Φάνη μου, τι έγινε στην Οίκαια? Είχαμε το Σαββατοκύριακο και στην Οίκαια για ακόμη μία φορά επεισόδια. Είχαμε επεισόδια μεταξύ οπαδών. Υπάρχει και ένα χαρακτηριστικό βίντεο το οποίο δείχνει μέρα μεσημέρι να ανάβουν βεγγαλικά, να εκτοξεύουν πέτρες. Μάλιστα. Και όλα αυτά μέσα σε κεντρικό σημείο της Νίκαιας. Μάλιστα, το ίδιο έργο θεατές. Φάνη μου, να είσαι καλά. Καλημέρα. Καλημέρα. Γεια σας, Σπύρο. Καλώς τον και εσύ, έλα εδώ. Πολύ καλημέρα σας, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Πώς είστε? Περιμένουμε, βλέπεις. Περιμένουμε για να δώσουμε τους τρόπους επικοινωνίας. Περιμένουμε να μας δώσεις εντολές, βρε Σπύρο. Εδώ είμαστε έτοιμοι, Σούζα. Λοιπόν, είμαστε ανοιχτή επικοινωνία στο Facebook, ανοιχτή κάτω παύλα επικοινωνία στο Instagram και ανοιχτή παύλα επικοινωνία papakitvopen.gr είναι το mail της εκπομπής μας.
να ξεκινήσουμε να μας πεις για κατώτατο μισθό. Ανακοινώθηκε στα 780 ευρώ, είπαμε. Ναι, λοιπόν, μέσα στον Απρίλιο θα δοθούν λοιπόν και οι παράλληλες το μισθό. Ναι, για πάμε να μας τα πεις. Λοιπόν, έχει ανακοινωθεί, όπως είπαμε, από την Παρασκευή. Στα 780 ευρώ έχει οριστεί. Βλέπουμε όμως εδώ τα καθαρά... Τα χρήματα δηλαδή που κάποιος θα βάλει στην τσέπη του, τα 667 ευρώ, αυτά θα βάλει ο εργαζόμενος στην τσέπη του. Και μάλιστα μου έκανε, μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Γκάλο που είδα την ημέρα εκείνη σε όλους τους τηλεοπτικούς σταθμούς, αρκετοί νέοι οι οποίοι παίρνουν 700 ευρώ καθαρά στην τσέπη τους, πίστευαν και πιστεύουν ότι με τα 780 ευρώ θα βελτιωθεί κάπως η οικονομική τους κατάσταση. Όσοι παίρνουν 700 ευρώ καθαρά δεν αυξάνεται το ποσό τους. Δηλαδή, βλέπουν εδώ οι φίλοι τηλεθεατές ότι το 700 που παίρνει κάποιος στην τσέπη του δεν του δίνει κάτι παραπάνω, γιατί τα 780 ευρώ μεικτά ορίζουν τα 667 καθαρά. Επίσης, το δώρο του Πάσχα, για να δώσουμε και μια άλλη εικόνα, τα 406 ευρώ γίνονται 349 ευρώ καθαρά. Μιλάω για τους φίλους οι οποίοι μας παρακολουθούν και θέλουν να δουν πόσα χρήματα θα πάρουν σε λίγες ημέρες από τώρα. Το επίδομα Δίας επίσης, από τα 390 ευρώ μεικτά είναι 335 καθαρά, ενώ το δώρο Χριστουγέννων από 406,25 ευρώ μεικτά γίνεται 349,9. Όχι, αυτό είναι λάθος. Ναι. Το δώρο Χριστουγέννων είναι 812 ευρώ, 812 μεικτά, 699 καθαρά. Δεν ξέρω πώς διαμορφώνεται αυτή. Εντάξει, γιατί είναι ένας μισθός ολόκληρος. Το δώρο Χριστουγέννων είναι ένας ολόκληρος μισθός. Τώρα, τα επιδόματα τα οποία αυξάνονται. Παρασύρονται από την άποψη. Πρέπει να πούμε βεβαίως ότι το πρώτο είναι το επίδομα ανεργίας. Σήμερα είναι στα 438. Όχι, αυξάνονται όμως πολλά επιδόματα. Είναι 18 επιδόματα. Ναι. Εμείς τώρα ορισμένα από αυτά δείχνουμε στους τηλεθεατές. 438 ευρώ το επίδομα ανεργίας διαμορφώνει στα 479. Το επίδομα μετρότητας και γονικής άδειας, το οποίο είναι ίσο με τον κατώτατο μισθό, δηλαδή γίνεται 780 ευρώ μεικτά. Είναι το ειδικό βοήθημα λήξη ανεργίας από τα 227 ευρώ γίνεται 249. Βλέπουμε εδώ και άλλα επιδόματα. Της τρίμηνης παραμονής σε μητρό των ανέργων από τα 262 γίνεται 287. Μια μικρή αύξηση, έτσι. Παντού βλέπουμε μια μικρή αύξηση. Έτσι, είναι η αύξηση ουσιαστικά που ήρθε πάνω στον βασικό μισθό, το ειδικό βοήθημα σε όσους έχουν εξαιτήσει ποινή στερητικής της ελευθερίας τους από τα 262 στα 287. Τώρα, Σπύρο μου, υπήρχαν και πολλά ερωτήματα και μέσα στο Σαββατοκύριακο των τηλεθεατών μας για το κατώτατο μισθό, τι θα γίνει, πώς θα τον πάρουμε, όλα αυτά τα έχει συγκεντρώσει. Από 1η Απριλίου, να πούμε ότι είναι καθοριστική ημερομηνία για να διαμορφωθούν πλέον να διαμορφωθεί ο κατώτατος μισθός, ουσιαστικά η μισθολογική ανέλυξη. Βλέπουμε ορισμένα επίσης ερωτήματα. Η φίλη μας η Πινελόπη μας λέει το εξής: γνωρίζει αν υπάρχει κάποια πρόβλεψη διευκόλυνσης στην πληρωμή προστίμου της τροχιάς που έχει έρθει ως οφειλή στην εφορία για άτομο με αναπηρία. Πρέπει να πούμε εδώ ότι δεν υπάρχει διευκόλυνση για να πληρώσει κάποιος ένα πρόστιμο, παραδείγματος χάρη της τροχιάς, εάν είναι άτομο αναπηρία σε μικρότερο ποσό. Μόνο υπάρχει μια διευκόλυνση για τα άτομα που είναι με πραγματικά άτομα αναπηρία, με 67% και άνω, για μείωση του φόρου. Αυτό υπάρχει, για μείωση του φόρου. Τα πρόστιμα και ό,τι άλλο υπάρχει που μας επιβαρύνει, δεν υπάρχει μείωση. Και ο Γιώργος επίσης μας λέει το εξής: είμαι 67 ετών, έχω φιλήσει τον ΕΦΚΑ 35.000 ευρώ, αδυνατό να πάρω σύνταξη και μόλις έκανα αίτημα παραγραφής χρέους. Αν δεν συμπληρώνω 15ετία, μπορώ να εξαγοράσω. Πράγματι μπορεί να πάρει. Να πάρει ορισμένα χρόνια πίσω από αυτά τα οποία θα έχει διαγράψει. Όμως η εγκύκλωση του ΕΦΚΑ λέει ρητά ότι θα πρέπει να πληρώσει και τα πρόστιμα και τις προσαυξήσεις που τυχόν θα έχουν τα χρόνια που έχει διαγράψει. Ωραία. Άρα εδώ αντιλαμβανόμαστε όλοι μας ότι θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε ό,τι διαγράφουμε. Κύριε και κυρία, εδώ συζητήσαμε για τον κατώτατο μισθό, συζητάμε για αυξήσεις, συμπαρασυρώμενα επιδόματα κτλ. Προτείνω να πάμε να κάτσουμε στο τραπέζι και παρέμε την Κατερίνα Φραγκάκη να δούμε τι τα ροκανίζει όλα αυτά. Τι τα τρώει όλα αυτά. Έτσι. Κυρία Φραγκάκη, καλημέρα σας. Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Καλή εβδομάδα. Τώρα, θέλαμε να δούμε, να κάνουμε μια καταγραφή. Ξέρετε, είναι καλές οι οικονομικές αναλύσεις, καλοί οικονομικοί δείκτες, καλά όλα αυτά που συμβαίνουν διεθνώς, διεθνής ακρίβεια κτλ. Εδώ υπάρχει μια πραγματικότητα. Και τη συζητούσαμε με τα παιδιά όλο το Σαββατοκύριακο. Και η πραγματικότητα λέει το εξής, ότι πρέπει να βάλουμε κάτω κάποια στιγμή να δούμε τι ροκανίζει, τι τρώει όλο αυτό το εισόδημα, ξεκινώντας από την αύξηση των επιτοκίων που κάποιοι ακούν αύξηση επιτοκίων στα δάνεια και λένε να αυτοί οι οικονομολόγοι πάλι κάτι λένε κτλ. Όσοι δεν έχουν στεγαστικό δάνειο, έτσι. Όσοι έχουν ένα στεγαστικό δάνειο και θέλαμε να μιλήσουμε επί συγκεκριμένων παραδειγμάτων,
να δούμε ποια είναι η πραγματική τους επιβάρυνση, κυρία Φραγκάκη. Η πραγματική επιβάρυνση είναι πάρα πολύ μεγάλη. Mm. Μιλάμε σε κάποιες περιπτώσεις ότι μπορεί να έχουν να καταβάλουν ετησίως και 4 πρόσθετες δόσεις. Mm-hmm. Με τα παραδείγματα που θα δώσουμε στον κόσμο θα καταλάβουν ότι όσο περισσότερο είναι ο χρόνος αποπληρωμής, τόσο πιο πολλά λεφτά πρέπει κάποιος να καταβάλει. Ναι, ναι. Το ζήτημα είναι ότι στην Ελλάδα και στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες το επιτόκιο στα στεγαστικά δάνεια είναι κειμενόμενο. Άρα αυτό αφορά ουσιαστικά το 80% των συμπολιτών μας οι οποίοι έχουν λάβει στεγαστικό δάνειο. Η πλειοψηφία. Ναι. Η πλειοψηφία, ακριβώς. Άρα πάμε να δούμε, μπορούμε να κάνουμε μια υπόθεση εργασίας, να δούμε τι γίνεται. Έχουμε κάνει 3 υπόθεσεις εργασίας με την Κατρίνα Φραγκάκη. Αν μπορούμε να ξεκινήσουμε την πρώτη, βάλαμε ουσιαστικά το στεγαστικό δάνειο των 100.000 ευρώ για να μπορούμε σε ένα στρογγυλοποιημένο νούμερο να δούμε λίγο τις διαφοροποιήσεις που υπάρχουν. Όπως είπε και η Κατερίνα, το μεγάλο πρόβλημα στην Ελλάδα είναι ότι το 80% των δανείων είναι σε κειμενόμενο επιτόκιο. Άρα όλες αυτές οι απανωτές αυξήσεις στα επιτόκια έχει επιβαρύνει τις τσέπες των πολιτών. Ωραία, πάμε να δούμε το πρώτο παράδειγμα. Το στεγαστικό δάνειο των 100.000 ευρώ. Ένα στεγαστικό δάνειο για 100.000 ευρώ, διάρκεια αποπληρωμής στα 15 χρόνια. Ναι. Η δόση το προηγούμενο καλοκαίρι ήταν 690 ευρώ. Τον προηγούμενο μήνα ήταν στα 823, η νέα δόση που πρέπει να καταβάλει τώρα είναι στα 837 ευρώ. Τι σημαίνει αυτό? Έχει μια επιβάρυνση του ύψου, ετησίως, του ύψου των 1.764 ευρώ. Τώρα να πω κάτι. Εδώ έχει, ας τη βλέπουμε την κάρτα, γιατί έχει σημασία για να καταλάβει ο κόσμος που δεν έχει στεγαστικό δάνειο και δεν το ζει αυτό, να καταλάβει τι πρόκειται να γίνει με τα ακίνητα στην Ελλάδα. Νομίζω ότι θα αλλάξουν χέρια πολλά ακίνητα στην Ελλάδα, θα ξεπουληθούν πολλά ακίνητα στα φαντ ή όπως λέμε στα κοράκια, γιατί δείτε, χρυσά, κοίτα, 690 πλήρωνε πέρσι το καλοκαίρι και τώρα θα πληρώσει 837. Τα πληρώνει ήδη, τον προηγούμενο μήνα. Ναι, ναι, 1.764 ευρώ το χρόνο. Ακριβώς. Είναι ένας μισθός. Είναι ένας μισθός, σωστά. Έτσι. Και εδώ μιλάμε για μια επιβάρυνση 147 ευρώ πάνω. Ακριβώς, μόνο και θα υπάρξουν και άλλες δύο αυξήσεις. Δηλαδή, μιλάμε τώρα, είμαστε στην έκτη αύξηση και περιμένουμε μέχρι το καλοκαίρι άλλες δύο αυξήσεις. Άρα, την επόμενη φορά που θα έρθω, το παράδειγμα που θα δώσουμε θα είναι ακόμα πιο αυξημένη η καταβολή της δόσης. Άρα, μιλάμε για την έκτη αύξηση, είναι μέσα σε 8-9 μήνες από τον Ιούλιο του 2022 έχουν γίνει αυτές οι αυξήσεις και περιμένουμε άλλες δύο αυξήσεις βάσει αυτών που γνωρίζουμε πάντα. Έχουμε κάνει και άλλο ένα παράδειγμα, το οποίο είναι στα 20 χρόνια αποπληρωμής. Η δόση ήταν 560 το προηγούμενο καλοκαίρι, σήμερα είναι 710. Εδώ είναι αυτό που σας έλεγα, η ετήσια επιβάρυνση είναι ακόμα μεγαλύτερη. Δηλαδή πάμε στα 1.800 ευρώ στα 20 έτη αποπληρωμής. Να πούμε ότι αυτό το παράδειγμα είναι πιο κοντά στην πραγματικότητα, στην πλειονότητα, γιατί 15 χρόνια είναι πολύ μικρός χρόνος για αποπληρωμή. Περισσότερο έβαζα 20, ακόμα και 30 ακριβώς, χρόνια. Έβαζα και 30 χρόνια. Το παράδειγμα των 30 ετών έχει στα 30 είναι το πιο δύσκολο, που εκεί πέρα οι περισσότεροι νέοι άνθρωποι έπαιρναν αυτό το παράδειγμα που έχουμε. Είναι 30 χρόνια αποπληρωμής, η δόση 442 ευρώ, η νέα δόση 607 και ετήσια επιβάρυνση 2.000 ευρώ. Πάνω από έναν μισθό, έτσι. Να πούμε και κάτι άλλο. Ότι ένα ζευγάρι, μια οικογένεια, για να πάρει 100.000 ευρώ δάνειο, σημαίνει ότι έχω 200-300 χιλιάρικα και συμπληρώνω 100.000, που δεν ήταν αυτή η πλειονότητα των δανειοληπτών, ή τόσο μπορεί για να τσοντάρει ένα 50.000 ή 100.000 για να πάρει το ίδιο σπίτι. Δηλαδή, ακριβώς, θέλω να πω ότι 100.000 ευρώ δάνειο αφορά σε ζευγάρια και οικογένειες χαμηλόμισθων. Ακριβώς, ακριβώς, χαμηλόμισθων. Οι οποίοι μάλιστα στα χρόνια της κρίσης προφανώς έχουν κάνει και κάποια ρύθμιση, έχουν επιμικρύνει ουσιαστικά το δάνειό τους, δίνανε δόσεις, ουσιαστικά μόνο τους τόκους δίνανε οι άνθρωποι, και βλέπανε το κεφάλαιο να αυξάνεται. Ναι. Άρα έρχεται πάλι να αυξηθεί το κεφάλαιο σε αυτά που πρέπει να καταβάλουν, με ένα χρόνο αποπληρωμής ο οποίος θα πάρει πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, ενώ έχουν αυτή την επιβάρυνση. Ναι. Και βεβαίως σε αυτόν τον κόσμο δεν μπορούμε να το πούμε κοκκίνησε το δάνειό σου ή οτιδήποτε. Κάποιες συμβουλές που δίνανε παλαιότερα και δίνανε στον κόσμο. Τι να κάνεις. Η μόνη λύση είναι να προσπαθείς να είσαι συνεπής. Με ποιο τρόπο? Με μια επιμήκυνση δανείου, δυστυχώς. Αυτή είναι η πρόταση και που έχουμε να κάνουμε. Και πώς θα το βγάλουν πέρα? Πάρα πολύ δύσκολα θα το βγάλουν πέρα. Ή μία μετατροπή του επιτοκίου σε σταθερό. Υπάρχουν κάποιες τράπεζες οι οποίες το κάνουν, εφόσον βεβαίως δώσουμε τα οικονομικά και τα περιουσιακά στοιχεία, το οποίο, παιδιά, ή αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα να υγείας. Να πω τώρα όμως κάτι.
σε πραγματικές συνθήκες, δηλαδή αν τα βάλουν κάτω, κάνοντας ένα σενάριο εργασίας που λέμε, με υπόθεση ότι έχεις ένα ζευγάρι του οποίου η δόση αυξάνεται το μήνα κατά 100-200 ευρώ. Εγώ θα βάλω μέσα ώρα 150 ευρώ. Εντάξει. Ναι. Αυτό το ζευγάρι, με δύο παιδιά εγώ λέω, θα πάει στο σούπερ μάρκετ και θα έχει μια αύξηση, θυμάστε που το βγάλαμε πριν το μεσόωρο. 25% περίπου, ναι. Έτσι, στο σούπερ μάρκετ. Δεν ξέρω την επιβάρυνση που μπορεί να έχει στην ενέργεια. Στην ΔΕΗ, σε όλα αυτά. Δεν μπορώ να πω ένα όλα μαζί, στα πάγια. Θα βάλω τα καύσιμα εγώ. Εντάξει, θα βάλω τα καύσιμα. Να βάλω ένα, δεν θυμάμαι πόσο είναι η αύξηση τώρα των καυσίμων, κατά μέσο όρο ρεσπίρο να βάλουμε ένα 15-20%. Okay. Ναι. Θέλω να πω ότι όλο αυτό ως εξίσωση μαθηματικά δεν βγαίνει. Είναι δεν είναι λαϊκισμός. Ναι. Δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει και πρέπει να σας πω το εξής, ότι πρώτον οι πληστηριασμοί, παρότι θεωρούσαμε ότι ήταν παγωμένοι, δεν είναι παγωμένοι, ναι. Γίνονται κανονικά, καθημερινά έχουμε πληστηριασμούς, τα ξέρει και η Κατερίνα αυτά η Φραγκάκη. Το δεύτερο είναι ότι δεν είναι μόνο πληστηριασμοί, το επόμενο στάδιο είναι η έξωση, έχουμε εξώσεις, δηλαδή φεύγει ο κόσμος με δικαστικούς επιμελητές από τα σπίτια τους. Υπάρχουν κάθε μέρα τέτοια περιστατικά εξώσεων από τα σπίτια. Mm-hmm. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μάλιστα, έχουμε παρέμβει με ένα καθοριστικό τρόπο. Αλλά τι καθοριστικό τρόπο. Απλά παραμένει ο άλλος λίγο καιρό παραπάνω στο σπίτι. Μάλιστα, σε μια περίπτωση που είχε παρέμβει η εκπομπή, έφτασε ένα εξώδικο το οποίο το πήρα στα χέρια μου διαβάζοντάς το και έπεσα από τα σύννεφα. Δηλαδή, ήταν τόσο απειλητικό για την κυρία που είναι ανάπηρη και έμενε μέσα στο σπίτι, όπου της λέει λίγο πολύ ότι εμείς σου κάναμε χάρη και εσύ μας εκμεταλλεύεσαι. Εκμεταλλεύεσαι την καλοσύνη μας και την φιλανθρωπία μας. Κυρία Φραγκάκη, τώρα ούτως ή άλλως όλη αυτή η ιστορία με τους πληστηριασμούς, το ξέρετε καλύτερα εσείς από εμάς. Είναι μεγάλο το πρόβλημα. Θα αλλάξουν χέρια πολλά σπίτια. Πολλά σπίτια και το κύριο πρόβλημα είναι ότι δεν μπορούμε να προσεγγίσουμε τα φαντς. Είναι πάρα δεν πολύ δύσκολα, πραγματικά. Ναι, ναι. Εγώ θα σας πω ότι κάθε μέρα κάνω ραντεβού μαζί τους. Ναι. Για να φτάσω όμως στο σημείο να βρω τον αρμόδιο υπάλληλο για να μπορέσω να ρυθμίσω το δάνειο, είναι πραγματικά ένας γολγοθάς. Είναι ένας γολγοθάς. Βρίσκονται λύσεις όμως, να το πούμε και αυτό. Υπάρχουν και κουρέματα που γίνονται. Έχουμε δει και 75% κούρεμα κτλ. Δηλαδή, να τα λέμε τα πράγματα ακριβώς πώς είναι. Όμως, το δύσκολο είναι ότι ένας απλός πολίτης, αν δεν βάλει δικηγόρο, αν ο δικηγόρος δεν επιμένει συνεχώς για να μπορέσει να βρει μια λύση, δεν πρόκειται να βρει τη λύση από μόνος. Να πω τώρα κάτι, επειδή το θυμήθηκα και το συζητούσα με την Παρασκευή, γιατί μας ήρθε μήνυμα και το έζησα κι εγώ. Κάποια στιγμή πρέπει να ανοίξει λίγο το θέμα των χρεώσεων όλων των τραπεζών. Α, ναι. Έτσι για το τι γίνεται. Πολύ μεγάλο θα πρόβλημα. Θα σας πω μόνο από τις αυξήσεις των επιτοκίων. Χτύπησε το τηλέφωνό μου και μου λένε, κύριε Νιφλή, έχετε ληξιπρόθεσμη οφειλή. Λέω, πώς γίνεται, παιδιά, αφού έχω πάγει εντολή. Ναι. Και μετά θυμάμαι ότι οι αυξήσεις των επιτοκίων μαζεύτηκαν. 2 ευρώ, 3 ευρώ μαζεύτηκε και όσο έκανα μια ληξιπρόθεσμη οφειλή. Και πολλές φορές λοιπόν, τι γίνεται. Λέω το εξής, πάω στην άλλη την τράπεζα και ακυρώνω την πάγια εντολή που είχα δώσει. Λέω θα το κάνω χειροκίνητα τις επόμενες φορές αφού αλλάζουν τα επιτόκια. Ακούστε λοιπόν το μήνυμα που μου ήρθε και κατά λάθος το πλήρωσα κιόλας. Προμήθεια αιτήματος ακύρωσης πάγιας εντολής. Κάνεις πλάκα. Πόσο ήταν. Πόσο? Τώρα θα πάθει την πλάκα. 15, πόσο? 15 ευρώ. Εντάξει, δεν υπάρχει. 15 ευρώ. 15 ευρώ. Αυτό είναι μια ενιαία τακτική και κάποια στιγμή πρέπει να συζητηθεί ότι δεν μπορεί πλέον με τις τράπεζες να είναι τόσο. Μεγάλο το πρόβλημα με την πάγια εντολή και για τον εξής λόγο. Ναι. Επειδή υπάρχει αύξηση των επιτοκίων, ο κόσμος δεν έχει τροποποιήσει ουσιαστικά το νέο ποσό με αποτέλεσμα κάποιες φορές να τους κοκκινίζει το δάνειο, ειδικά σε αυτοκίνητα leasing κτλ. Και να μην ξέρουν το λόγο. Και να λένε αφού έχω την πάγια και παίρνετε τα χρήματα. Υπάρχουν τα χρήματα εκεί, αλλά να μην έχουν πάρει ολόκληρο το πάντως, ποσό. Έχει ξεφύγει η κατάσταση και νομίζω και τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση πρόσφατα την επιδότηση του επιτοκίου κατά 50% ουσιαστικά σαν να είναι πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Είναι μόνο για τους ευάλωτους. Ναι, και μόνο για τους ευάλωτους, για αυτούς που έχουν τα 7.000 ευρώ. Mm-hmm. Είναι πολύ μικρό και λίγοι οι δανειολήπτες οι οποίοι θα εξυπηρετηθούν και γενικότερα νομίζω ότι δεν δίνει κάποια ανάσα. Και πρέπει πρώτα να πάρουν τη βεβαίωση, να μπουν στην ειδική γραμματεία για να πάρουν την επιδότηση αυτή. Κυρία Φραγκάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα κοντά μας. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλημέρα σας. Σπύρο μου, θα κάτσει γιατί έχουμε να συζητήσουμε κι άλλα. Σε είδα ότι πει να. Τι να κάνω έτσι. Όχι, μη φεύγει. Γιατί έχεις να μας πεις πολλά. Έχεις να μας πεις για market pass, έχεις να μας πεις για τον κατώτατο μισθό. Έχω να συζητήσουμε πολλά. Θα μας συμφωνήσεις.
Πάμε να δώσουμε τους τρόπους επικοινωνίας μας για να δώσουμε και τα δώρα μας. Είμαστε ανοιχτή επικοινωνία στο Facebook, ανοιχτή κατ' παύλα επικοινωνία. Είμαστε στο Instagram και ανοιχτή παύλα επικοινωνία papakitvopen.gr. Είναι οι τρόποι που μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, να μας στέλνετε τις καλημέρες σας, τις καταγγελίες σας και ό,τι άλλο σας θέλετε. Να δώσουμε τα δώρα μας, γιατί έχουμε μία αυτοκινητάρα φοβερή και τρομερή που έρχεται σε λίγες ημέρες στα χέρια σας. Το Toyota Yaris Active, υβριδικό, μοναδικό και βραβευμένο αυτοκίνητο για το 2021. Και έχουμε και μία Samsung LED Smart 4K TV 65 inch on, προσφορά της μεγάλης αλυσίδας καταστημάτων Λευκών Ειδών Linen House, εκεί όπου μπορείτε να βρείτε τα πάντα για το σπίτι, το ξενοδοχείο ή τα Airbnb δωματιά σας. Πληροφορίες και online αγορές στο linenhouse.gr και στα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. 14.800 τηλεφωνείτε για να διεκδικήσετε τα δύο μεγάλα μας δώρα ή στέλνετε εναλλακτικά ένα μηνυματάκι open και όνομα τεπώνυμο. Προσοχή, χρειάζονται οπωσδήποτε τα στοιχεία σας για να είναι έγκυρη συμμετοχή σας. Και ξανά αποστολή στο 14.800. Επιστρέφουμε σε 3-4 λεπτάκια. Καλημέρα, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Και με καλό καιρό επιστρέψαμε. Καλημέρα, σας σταμάτα, μωρέ. Πάλευες από 29 Αυγούστου που σκηνήσε εκπομπή να χαλάσει τον καιρό και τώρα είσαι χαρούμενη που είναι καλός ο καιρός. Μα δεν τα κατάφεραμε να τον χαλάσω, οπότε αυτό το θέμα μας. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε το μεγάλο θέμα του δυστυχήματος και όλων αυτών των κυρίως πολιτικών απόνερων που έχει ανοίξει και όλο αυτό που γίνεται. Είναι εδώ στην παρέα μας, όχι πολιτικός, είναι ο κύριος Νίκος Τσιγαλάκης, έτσι. Ναι, είναι ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΣΕ. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Και καλημέρα και καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα, να είστε καλά. Να ξεκινήσουμε με το ερώτημα. Πραγματικά θεωρώ ότι πρέπει να είμαστε από τις λίγες χώρες, ίσως και η μοναδική χώρα, που μία ρυθμιστική αρχή, ανεξάρτητη αρχή, αποτελεί αντικείμενο πολιτικής αντιπαράθεσης. Και μου κάνει τρομερή εντύπωση. Αναφέρομαι σε τι, στο πόρισμα της ρυθμιστικής αρχής σιδηροδρόμων, που λέει ότι δεν μπορούν να ξεκινήσουν δρομολόγια με ανθρώπους και σταθμάρχες της φουρνιάς του σταθμάρχη, του κατηγορούμενου σταθμάρχη. Έτσι, γιατί είναι όλοι ανεκπαίδευτοι. Και αυτό που αναρωτιόμαστε κατευθείαν, νομίζω, αφόρμητα όλοι μας, είναι ότι όλο αυτό τώρα το είδαμε, ότι είναι ανεκπαίδευτοι. Αν είναι, δεν ξέρω, για να το λέει η ρυθμιστική αρχή, έτσι ήταν. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, το πρόγραμμα αυτό, από αυτά που γνωρίζουμε εμείς, έγινε ένα αίτημα από τον ΟΣΕ τον Ιούλιο του 22. Δόθηκε το πρόγραμμα 712 ώρες θεωρητικής και πρακτικής, το εγκρίνανε και από 1η Αυγούστου ξεκίνησαν να γίνεται η εκπαίδευση των συμβασιούχων. Ναι. Το ίδιο πρόγραμμα, από ό,τι μας έχουν ενημερώσει, το ίδιο ακριβώς πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε και το 2018 με 10 ή 11 σταθμάρχες. Okay, ήρθε και ένα συμπορία, ναι, 12. Ναι. Με 11 σταθμάρχες εκείνη την εποχή, οι οποίοι ήρθαν μέσω ΑΣΕΠ. Ναι. Και αν δεν είχαμε το τραγικό δυστύχημα αυτό, το ίδιο ακριβώς πρόγραμμα, ναι, 712 ώρες όπως είναι το πλαίσιο, θα έκαναν και οι συνάδελφοι που θα ερχόντουσαν το καλοκαίρι με την υποτιθέμενη αυτή fast track διαδικασία πάλι μέσω ΑΣΕΠ. Ωραία. Άρα και εμάς μας κινεί την περιέργεια πώς ένα πρόγραμμα το οποίο 712 ώρες εγκρίθηκαν, πραγματοποιήθηκαν οι εξετάσεις. Άρα είχε πάρει και την έγκριση παλαιότερα, πήρε και την έγκριση τώρα. Βέβαια. Για να πάει ένα σταθμάρχης στο σταθμαρχείο του, να κάτσει και να πει, όπα, εδώ είμαστε, ξεκινάω και διαχειρίζουμε τα τρένα. Ναι. Χρειάζεται κάποια πιστοποίηση από τη Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων ή όχι? Χρειάζεται πιστοποίηση από τη Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων. Α, μισό λεπτό, γιατί τώρα αυτό αλλάζει τα δεδομένα. Γιατί θεωρούμε ότι η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων, για το προσωπικό το οποίο είναι έκτακτο όπως είναι τα παιδιά αυτά, για το, ναι, μόνιμο προσωπικό που είναι μέσω ΑΣΕΠ, ναι, δεν βγαίνουν οι πιστοποιήσεις. Δεν βγαίνουν αυτές οι πιστοποιήσεις. Άρα, όχι, για αυτούς τους σταθμάρχες δεν βγαίνουν πιστοποιήσεις. Δεν είναι για εκείνους, είναι μόνο για τους έκτακτους. Άρα δικαιούται η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων να έρθει μετά και να ελέγξει την ποιότητα της εκπαίδευσης που έχουν. Βεβαίως θα μπορούσε να το κάνει όμως αυτό ένα μήνα από τις 24-25 Γενάρη. Μάλιστα, όχι μάλιστα. 15 μέρες μετά το συμβάν. Μετά την εκπαίδευσή τους, όταν κάποιος μπαίνει σε ένα σταθμαρχείο,
σε ποια θέση μπαίνει, μπορεί να μπει σε όλες τις θέσεις ή μπαίνει πάντα βοηθητικός για αρχή, να το πούμε έτσι απλά. Κοιτάξτε, κανονικά θα πρέπει να μπαίνει βοηθητικός. Ναι. Λόγω όμως τη δεδομένη έλλειψη προσωπικού που υπάρχει στο σιδηρόδρομο, και το έχουμε πει, δηλαδή από τις 2.100 θέσεις, λειτουργούμε 720-730. Ναι. Άρα δεν έχουμε την πολυτέλεια. Γι' αυτό μπαίνουν με επικαλυμμένες βάρδιες, δηλαδή όπως στην περίπτωση, ας πούμε, κάποιοι σχολάνε 11-12, ναι, όπως στην προκειμένη περίπτωση. Ναι. Άρα δηλαδή μπορεί να τραβάμε μία ώρα παραπάνω λίγο το ωράριο για, ασφαλιούς, για να φύγει από την αιχμή κυκλοφορία. Για να βάλουμε στην κουβέντα μας και τον δικηγόρο, τον γνωστό δικηγόρο, τον κύριο Απόστολο Λίτρα, που έχει αναλάβει οικογένειες. Που εκπροσωπεί κάποιες από τις οικογένειες. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Λίτρα. Καλημέρα, καλημέρα. Να ρωτήσω κάτι. Με όλα αυτά που ακούτε κι εσείς όλο αυτό το χρονικό διάστημα, μιλώντας και με τους συγγενείς των θυμάτων που εσείς εκπροσωπείτε, πραγματικά αναρωτιέμαι ένας δικηγόρος. Πού πρέπει να πρωτοκινηθεί, δηλαδή, με όλα αυτά που ακούγονται. Δηλαδή, θα έπρεπε να υπάρχει ένας μηχανισμός μηνύσεων, θα έλεγα, για να μπορέσει να αντιμετωπίσει όλα αυτά που ακούγονται. Κοιτάξτε να δείτε. Καταρχάς, περιμένουμε από την εισαγγελία, η οποία αυτή είναι η υπεύθυνη στην παρούσα φάση, να ασκηθούν ποινικές διώξεις. Εγώ το έχω πει από την πρώτη στιγμή, το λέμε τώρα, ότι είναι σίγουρο ότι η λίστα των κατηγορουμένων θα ανοίξει. Θα δείτε, θα έχουμε και άλλους κατηγορουμένους. Αυτό είναι δεδομένο. Άρα λοιπόν αυτή την έρευνα για το ποιοι είναι υπεύθυνοι θα πρέπει να γίνει από την εισαγγελία. Εάν λοιπόν εμείς διαπιστώσουμε ότι ή έχουμε κάποια διαφωνία σε σχέση με το ποιοι θα είναι κατηγορούμενοι, έχουμε δικαίωμα και να υποβάλουμε μηνύσεις, αλλά και να κάνουμε έτοιμα στην εισαγγελία να ασκηθούν ποινικές διώξεις σε συγκεκριμένους ανθρώπους. Εσείς βλέπετε και άλλους ανθρώπους, επειδή λέτε ότι θα ανοίξει και είναι δεδομένο ότι θα ανοίξει, βλέπετε να ανοίγει και προς άλλες κατευθύνσεις, την εκτίμησή σας θέλουμε. Ναι, ναι, αυτό το έχω πει από την πρώτη στιγμή. Πιστεύω ότι θα ανοίξει αυτή η λίστα των κατηγορουμένων. Είναι σίγουρο και βέβαιο ότι θα υπάρξουν υπεύθυνοι και από την Hellenic Train και από τον ΟΣΕ. Και εγώ αυτό που έχω πει είναι ότι κατά τη γνώμη μου υπάρχουν σίγουρα και ευθύνες από το Υπουργείο Μεταφορών. Αυτά όλα που συζητάτε στον κόσμο και στους ανθρώπους, στους συγγενείς, αλλά σε όλους μας, το μόνο που δημιουργούν είναι πραγματικά θυμό και οργή. Δεν είναι δυνατόν τώρα πραγματικά να μην γνώριζαν στο πώς εκπαιδεύονται οι σταθμάρχες. Είναι ποτέ δυνατόν. Ναι. Δεν είναι δυνατόν να το δεχθεί κάποιος άνθρωπος αυτό. Ναι. Ναι, εδώ βέβαια. Ναι, έλαξα, με συγχωρείς. Εγώ ήθελα να κάνω ένα ερώτημα πάνω σε αυτό που λέει ο κύριος Λίτρας, κύριε Τσικαλάκη. Οι ώρες, αυτές οι 712 ώρες πρακτικής ουσιαστικά για να καταλαβαίνει ο κόσμος, είναι σαν πρακτική, δεν είναι και όλο θεωρητική αυτό. Θεωρητική και πρακτική. Ναι, όλη αυτή η εξάσκηση που γίνεται είναι αρκετή για να μπορέσει κάποιος να μπει σε ένα τόσο μεγάλο σταθμαρχείο. Κοιτάξτε, επειδή σας είπα το ίδιο πρόγραμμα έγινε και το 2018. Εάν κρίνουν ότι δεν είναι επαρκής, εμείς δεν έχουμε αρνηθεί ποτέ να αυξηθούν οι ώρες ή να αλλάξει ο τρόπος. Ναι. Δεν θα σταθούμε ποτέ εμπόδιο εργαζόμενοι σε αυτό. Αυτό όμως που μας προκαλεί εντύπωση και σε αυτό ίσως έχει νόημα να ακούσουμε και τον κύριο Λίτρα, είναι αν, επειδή βγήκε ένα πόρισμα της ρυθμιστικής αρχής σιδηροδρόμων, κύριε Λίτρα, εάν αυτό προϋποθέτει ότι η ρυθμιστική αρχή σιδηροδρόμων πρέπει πριν προληπτικά να δίνει κάποιες πιστοποιήσεις και όχι να ελέγχει μετά, δηλαδή κατασταλτικά. Καλά, σαφέστατα θα πρέπει κάποιος να έχει την επάρκεια να γίνει σταθμάρχης και με τις διαδικασίες που προβλέπονται. Το θέμα είναι κάτι, να ρωτήσω κάτι το οποίο είναι πιο σοβαρό, που έχω πληροφορηθεί. Δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει. Στην εκπαίδευση τα συστήματα τηλεματικής υπάρχουν. Γιατί έχω την πληροφορία ότι δεν υπάρχουν. Δηλαδή κάντε την εκπαίδευση, αλλά όχι στα συστήματα τηλεματικής. Το ξέρετε αυτό, κύριε Τσικαλάκη? Αυτό δεν μπορώ να το... Δεν το ξέρω. Ναι, ναι, αλλά αντιλαμβάνεστε, θα είναι αδιανόητο εάν δεν υπάρχει καθόλου πρακτική στα θέματα αυτά της τηλεματικής. Καλά, κάποιος θα μπορούσε να σας πει, κύριε Λίτρα, αφού δεν έχει τη τηλεματική και τηλεδιοίκηση, τι να την κάνει στην εκπαίδευση αυτά, αλλά το σωστό είναι αυτό που λέτε, ότι θα πρέπει να εκπαιδευτεί σε αυτά τα σύγχρονα δεδομένα, έστω και αν αυτά πρόκειται να τοποθετηθούν ή όχι, γιατί εκεί φαίνεται ότι πηγαίνει. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Ναι, ακριβώς. Έτσι, έτσι, μάλιστα.
Μάλιστα. Λέγοντας για άλλες κατευθύνσεις, εμένα επιτρέψτε να επιμείνω λίγο. Λέγοντας για άλλες κατευθύνσεις και μιλώντας για τη Hellenic Train και για τον ΟΣΕ, εσείς εμπειρικά μιλώντας, και δεν μιλάω, δεν θέλω να μας πείτε ονομαστικά κάτι, πού βλέπετε ευθύνες? Κοιτάξτε, είναι δεδομένο το ότι οι εκπρόσωποι και του ΟΣΕ και της Hellenic Train γνώριζαν το τι συμβαίνει. Είναι δεδομένο. Άρα λοιπόν, από τη στιγμή που γνώριζαν το τι συμβαίνει, είναι δεδομένη και η ευθύνη τους. Άρα έχουν ευθύνη για αυτά που δεν έκαναν κυρίως. Αυτά που δεν έκαναν, και το, και η σημαντικότερη ευθύνη για μένα είναι ότι έπρεπε να έχουν σταματήσει τα δρομολόγια χωρίς μέτρα ασφαλείας αμέσως. Και όχι να πούμε σε αυτή τη διαδικασία, δηλαδή να ρισκάρουν ανθρώπινες ζωές. Μάλιστα, μάλιστα. Τώρα πάμε, κύριε Τσικαλάκη, στην εκκίνηση, επανεκκίνηση των δρομολογίων. Και σκέφτεται κανείς, τι έχει αλλάξει και ξεκινάνε τα δρομολόγια? Και πότε πρόλαβαν να αλλάξουν για να συμπληρώσουν σε αυτό που λέμε? Το κύριο και το σημαντικό σε όλη αυτή τη διαδικασία, στην επανεκκίνηση, είναι καταρχήν η μείωση των ταχυτήτων στα μη τηλεδιοικούμενα κομμάτια του δικτύου. Γιατί τα τελευταία χρόνια είχαμε μπει σε ένα πληστηριασμό από υπουργό σε υπουργό, από κυβέρνηση σε κυβέρνηση, ποιος θα κάνει πιο γρήγορα το Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Χωρίς να υπάρχει η κατάλληλη υποδομή, έτσι. Γιατί δεν έχει να κάνει με το πόσο γρήγορα πάει ένα τρένο, να σου πω τα τρένα αυτά που αν μπορεί λένε, να δεν, δείξει το υποδομή. Δεν ισχύει αυτό, τέλος πάντων, αλλά πρέπει να υπάρχει και ένα συνδυασμός με την υποδομή. Η μείωση λοιπόν των ταχυτήτων είναι ένας σημαντικός παράγοντας. Η μείωση των δρομολογίων που έρχεται σε συνέπεια τη μείωση των δρομολογίων. Η μείωση των δρομολογίων μόνο πρόβλημα θα φέρει. Τώρα σε κάθε περίπτωση ο άνθρωπος που το άλλο Σάββατο θα μπει μέσα σε αυτό το δρομολόγιο, το Αθήνα-Θεσσαλονίκη, τι θα περιμένει, θα κάνει το σταυρό του πάλι για ακόμα μία φορά? Όχι. Γιατί αυτά τα σκέφτεται ο κόσμος και το ξέρετε. Είστε κι εσείς ένας απλός άνθρωπος όπως και εμείς, και εμείς τα ίδια σκεφτόμαστε. Κοιτάξτε, αυτό το βλέπω και το βλέπουμε και στην κοινωνία. Όπως βλέπω, ας πούμε, ότι εδώ στην περιοχή της Αθήνας, της Αττικής γενικότερα, δεχόμαστε πιέσεις όλα αυτά για να ξεκινήσει ο προαστιακός, που βλέπω εκεί και τον προαστιακό. Ναι. Σε αυτά τα δρομολόγια σίγουρα θα υπάρχει ένα ψυχολογικό. Με τη μείωση των ταχυτήτων, όπως είπα και προηγουμένως, μειώνεται κατά πολύ ο κίνδυνος, σε συνδυασμό με τους δύο σταθμάρχες σε κομβικούς σταθμούς, για να μπορεί να υπάρχει ο έλεγχος, τα τέσσερα μάτια τέλος πάντων. Άρα τώρα, είναι ένα σημαντικό βήμα. Κύριε Τσικαλάκη, δηλαδή τώρα βρήκαμε τους σταθμάρχες για να μπαίνουν δύο και όχι ένα στη Βάρδια, ενώ τόσο καιρό δεν μπορούσαμε να τους βρούμε. Εντάξει, αυτά τώρα είναι αδιανόητα. Κάποιους... Ούτε η μείωση της ταχύτητας θα βοηθήσει στο να μην υπάρξει άλλο ατύχημα. Ναι, κάτι θέλει να πει ο κύριο Λίτρα. Ελάτε, κύριε Λίτρα. Πραγματικά είναι έτσι όπως το λέτε τώρα, να μην. Ξέρετε κάτι, μας ακούει και κόσμος. Είναι αδιανόητα πράγματα. Δηλαδή ξαφνικά το πιο απλό βρήκαμε τη λύση αφού θρυνήσαμε πραγματικά τόσους νεκρούς. Είναι αδιανόητα. Εγώ πάντως να ρωτήσω κάτι, επειδή μίλησατε για θυμό και για όλο αυτό το συνέστημα που έχει ο κόσμος που παρακολουθεί απλώς όλο αυτό που έχει συμβεί. Στο ανθρώπινο επίπεδο, έμπειρος νομικός είστε, αλλά είστε και άνθρωπος. Θέλουμε να μας πείτε έτσι δύο λέξεις, μιλώντας με τους ανθρώπους αυτούς, σε τι κατάσταση είναι τώρα σε σχέση με όλα αυτά που βλέπουν. Με όλα αυτά που βλέπουν. Τραγική κατάσταση. Όπως σας το λέω, εγώ μάλιστα εκτές με μια οικογένεια που είναι η οικογένεια του μηχανοδηγού. Πραγματικά οι άνθρωποι ήταν σε τραγική κατάσταση. Τρία κορίτσια, μικρά. Πραγματικά δεν υπάρχουν λόγια. Δεν ξέρεις ούτε τι να πεις, ούτε τι να συζητήσεις, ούτε τίποτα απολύτως πραγματικά. Το μόνο που είχαν ήταν μια θλίψη και έναν θυμό για αυτό που συνέβη. Και είμαι πολύ περίεργος σε αυτά που άκουσα, να δω όταν θα ξεκινήσουν τα δρομολόγια, πραγματικά, πώς θα βάλουμε τα παιδιά μας μέσα στο τρένο. Εγώ ξέρω, συγγνώμη βρε Σπύρο μου, αυτό που έχω την απορία όλο αυτό το χρονικό διάστημα, είναι πώς ένας άνθρωπος που έχει χάσει τον αδελφό του, την αδελφή του, τα παιδιά του, τους γονείς του, βλέπει στην τηλεόραση να γίνεται πολιτικός καυγάς. Και αναρωτιέμαι, ας πούμε, γιατί σίγουρα έχετε μιλήσει για όλο αυτό που συζητιέται, πώς το βλέπει όλη αυτή η συζήτηση?
Μα γι' αυτό και τους δημιουργεί, σας είπα, θυμού και οργή. Μα είναι δυνατόν, πραγματικά, λες και ενδιαφέρει κανέναν από όλους αυτούς, αλλά αν θέλετε και από εμάς, στην παρούσα φάση, ποια κυβέρνηση έκανε και τι, μας είναι αδιάφορο. Αυτό που μας ενδιαφέρει όλους είναι το να υπάρχουν μέτρα ασφαλείας για να μπορούν να ταξιδεύουν, επαναλαμβάνω, τα παιδιά μας με ασφάλεια. Αυτό είναι που μας ενδιαφέρει. Δεν μας ενδιαφέρει τι χρώμα θα έχει αυτό. Ναι, ναι. Εντάξει, δηλαδή δεν λέμε κάτι περίεργο, φαντάζομαι, οποιοδήποτε από εμάς. Και είναι αδιανόητο πραγματικά, αν θέλετε, και από τους πολιτικούς και από όλες τις παραπέξεις να μπαίνουν σε τέτοιου είδους συζητήσεις στην παρούσα φάση. Ναι, ναι. Σωστό, γιατί είδαμε πολλά λάθη τις προηγούμενες 20 ημέρες και αν μέσα σε 20 και άλλες 10-30 ημέρες βλέπουμε ότι θα γίνουν οι αλλαγές και όλα θα λειτουργούν άψογα και τέλεια, τότε κάτι πήγαινε πάρα πάρα πολύ λάθος, κύριε Λίτερα, τον προηγούμενο ακριβώς, καιρό. Ακριβώς, σωστά. Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Και θέλετε να σας πω κάτι, ναι. Αυτό θα πρέπει να επεκταθεί και σε άλλα μέσα μεταφοράς. Α, καλά, εντάξει. Θα δείτε ότι τα ίδια θέματα... Τα έχουμε κι άλλο... Τα δείχνουμε, κύριε Λίτρα, τα δείχνουμε. Πιστέψτε μας, δείχνουμε για λεωφορεία και τα λοιπά, τα βλέπουμε. Αφήστε τώρα, είναι μεγάλη κουβέντα αυτή. Για τα υπόλοιπα όμως δεν έχουμε ακούσει τίποτα. Σωστό, σωστό. Δηλαδή, έχετε δίκιο. Να συμβεί κάτι, ξέρω εγώ, σε πλοίο ή σε λεωφορείο και μετά να αρχίσουμε να έχετε συζητάμε... Δίκιο. Έχετε δίκιο. Να συζητάμε και εκεί τα ίδια, τι θα γίνει μέσα σε 20 μέρες. Κάτι ήθελες να ρωτήσεις. Ναι, για τον κύριο Τσικαλάκη θέλω να ρωτήσω εξής. Εδώ και 20 μέρες τώρα δεν έχετε νόητο δρομολόγια, δεν γίνεται τίποτα. Εμείς ξέρουμε ότι τα πάντα είναι νεκρά στον ΟΣΕ αλλά και στη Hellenic Train. Το προσωπικό εκπαιδεύεται αυτό το διάστημα. Έχει γίνει κάποιες μετακινήσεις εσωτερικές, κάποιους άχρηστους που ξέρετε ότι είναι άχρηστοι, αποδείχτε ότι είναι άχρηστοι σε διάφορα πόστα, έχουν πάει κάπου αλλού. Έχει γίνει κάτι, γίνονται κάποιες επισκευές, γίνεται μια κινητικότητα μέσα στο σιδηροδρόμο, γιατί εμείς ξέρουμε ότι απλά είναι όλα παγωμένα. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Όλο αυτό το χρονικό διάστημα, καταρχήν που είναι κλειστό εδώ και 19-20 μέρες, που είναι κλειστό το δίκτυο, οι συνάδελφοι που είναι τεχνικοί είτε στη γραμμή είτε στην ηλεκτροκίνηση και στη σηματοδότηση έχουν παρέμβει και έχουν διορθώσει πολλά σημεία ώστε να είμαστε έτοιμοι για την επανεκκίνηση που δεν μπορεί να γίνει με την κυκλοφορία. Ωραία. Τώρα, όταν εννοείται μετακινήσεις. Μετακινήσεις και εκπαιδευτικού προσωπικού, δηλαδή 20 μέρες εργαζόμενους. Κοιτάξτε τώρα, ναι. Όπως είπα και προηγουμένως, ένα οργανόγραμμα το οποίο περιγράφει 2.100 θέσεις και είμαστε 730 και είμαστε από το Πίθιο μέχρι την Πάτρα. Mm-hmm. Να μετακινήσεις και να μετακινήσεις τι, ποιο να μετακινήσεις. Ωστόσο, π.χ. τα παιδιά αυτά οι συμβασιούχοι βρίσκονται στους σταθμούς με παλιούς, ξαναβλέπουν το σύστημα όπου είναι τηλεδιοικούμενο. Εδώ να πω προηγουμένως κάτι για την εκπαίδευση. Για το θεωρητικό δεν το γνωρίζω. Ναι, δεν και θέλω να κλείσουμε αυτό, κύριε Τσικαλάκη. Δεν ναι, θέλω να είμαι ανακριβής. Ναι. Αλλά σε ό,τι αφορά το πρακτικό σκέλος της εκπαίδευσής τους, όπου υπήρχαν πίνακες, εκπαιδεύτηκαν. Ναι. Στο πρακτικό σκέλος. Το θεωρητικό δεν θέλω να δεσμευτώ, δεν το γνωρίζω ακριβώς. Μάλιστα. Μάλιστα. Και άρα, κάτι λέτε, τελευταίο, ναι, γιατί το οφείλω συναδελφούς. Βεβαίως. Γιατί αυτή την εποχή δυστυχώς το δυστύχημα αυτό μπήκε και σε μια, έγινε και σε δύσκολη για τη χώρα, γιατί είμαστε προεκλογική περίοδο. Ακούω κατά καιρούς και γινόμαστε και εμείς μάρτυρες σαν εργαζόμενοι ότι οι σιδηροδρομικοί αμείβονται με 3,5 και με 4,000 μισθό. Λοιπόν, αυτά τα ποσά και ειδικά με, με τα προηγούμενα θέματά σας. Μάλιστα. Τσιγκλάνε τον κόσμο και λοιπόν δεν υπάρχουν αυτοί οι μισθοί. Αμοιβόμαστε με το ενιαίο μισθολόγιο του δημοσίου. Το κρατάμε, κύριε Τσικαλάκη, και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήταν εδώ σήμερα. Κύριε Λίτρα, και εσάς ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Για να πάμε να ανοίξουμε ένα άλλο θέμα, μια άλλη χρόνια παθογένεια του ελληνικού δημοσίου, εγώ θα πω, της ελληνικής γραφειοκρατίας και του συστήματος. Αρρωγός μας, βοηθός μας σε όλα αυτά τα θέματα που ανοίγουμε μονίμως για τους ελέγχους στα κτίρια που έχουμε εδώ και χρόνια είναι ο κύριος Καρίδης, έτσι, ο κύριος Παναγιώτης Καρίδης. Καθηγητής αντισεισμικών κατασκευών. Καλημέρα κύριε Καρίδη, ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Ξέρετε, εδώ είχαμε συνδεί πριν από πολύ καιρό και λέγαμε για τους ελέγχους που θα ξεκινήσουν στα σχολικά κτίρια κυρίως. Και εδώ την περασμένη εβδομάδα
Είχαμε το θέμα του επαγγελματικού λυκείου Χαλκίδας που βλέπαμε ότι είναι. Έχει γύρει όλο το κτίριο και πάλι μας λέγανε ότι. Ρημάδι. Ναι, ναι, μέσα τα παιδιά λέει συνεχίζουν να κάνουν μάθημα. Εδώ και 30 χρόνια λέει ισχύει αυτό. Δεν είναι και, δεν είναι καινούργιο και κάτι αυτό. Καινούργιο. Ναι, ευτυχώς τουλάχιστον έστω και αργά να γίνει αυτός ο έλεγχος που πιστεύω ότι θα πρέπει να αποδώσει οπωσδήποτε αρκεί να γίνει σωστά, αρκεί να γίνει συστηματικά και με ενιαία βάση. Βέβαια θα πρέπει όλα τα στοιχεία αυτά τα οποία όπως άκουσα θα γίνονται. Είναι κακή η γραμμή μας, η σύνδεσή μας. Θα δούμε αν μπορεί να αποκατασταθεί. Πάντως το θέμα είναι ότι εδώ, αυτό είναι το γενικό, ότι θα πρέπει να γίνεται, την κατεύθυνση τη δίνει ο κύριος καθηγητής που έχει χρόνια εμπειρίας, δεκαετίες. Από την άλλη είναι αν γίνεται. Γιατί και πάλι όλη αυτή η κουβέντα άνοιξε μετά από μια τραγωδία. Άρα. Λέγαμε για την Τουρκία, για τον φωνικό σεισμό και για τα κτίρια και φτάσαμε πάλι εδώ να λέμε τα κτίρια τα δικά μας τα έχουμε ελέγξει σε περίπτωση ενός σεισμού να χτυπάμε ξύλο. Κύριε Καρύδη, έχει αποκατασταθεί και η επικοινωνία μας. Μπορούμε να σας ακούσουμε τώρα. Ναι. Ελάτε. Το θέμα είναι, κύριε καθηγητά, γίνονται, γιατί τις κατευθύνσεις τις δίνετε εδώ και πολλά χρόνια. Το θέμα είναι αυτοί οι έλεγχοι έχουν ξεκινήσει, γίνονται. Κοιτάτε, αυτοί οι έλεγχοι. Γελάω, συγγνώμη, είναι ηρωνικό το χαμόγελο. Έχουν ξεκινήσει από το 2000. Από το 2000. Και πώς έχουν γίνει, κύριε Καρύδη? Από τα, ας πούμε, 70-80.000 δημόσια κτίρια, άντε να έχουν γίνει καμιά 20-25 και αυτά είναι αμφιβόλου αξιοπιστίας. Καταλαβαίνουμε γιατί γελούσατε πριν από λίγα λεπτά. Δηλαδή μας λέτε ότι όλα αυτά τα χρόνια έγιναν μόνο 20.000 έλεγχοι. Το 1/4, ας το πούμε, το οποίο σημαίνει σε 20 χρόνια, αν γίνει το 1/4, για να επί 4 φορές καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει χρόνια. Να περάσουν 80 αλλά χρόνια. Εδώ είπατε όμως και κάτι άλλο, κύριε καθηγητά, το οποίο είναι πολύ σοβαρό. Αμφιβόλου ποιότητας έλεγχος σημαίνει τι, ότι κάποιος πέρασε, έριξε μια υπογραφή και έφυγε? Μακροσκοπικά. Μακάρι πολλές φορές να πέρναγε κιόλας, μπορεί πολλές φορές από προσωπική εμπειρία να γίνεται και από το γραφείο. Δηλαδή να συμπληρώνεις το έντυπο που σου δίνει η υπηρεσία και να μην πηγαίνεις να κάνεις έναν ενδελεχή έλεγχο. Συγγνώμη, πώς γίνεται αυτό? Προφανώς. Τώρα, γιατί ρωτάτε, συγγνώμη. Όχι, το ρωτώ. Θέλετε να αναφερθώ στο ατύχημα της, το σιδηροδρομικό, το γιατί. Να πείτε, μιλήστε ανοιχτά γι' αυτό. Ας μιλήσουμε κάποια στιγμή ανοιχτά αυτό. Ξέρετε γιατί? Γιατί εδώ το θέμα είναι πολύ πιο σοβαρό. Έχει γίνει καθημερινότητα και βλέπετε πόσο εύκολο είναι στην επικοινωνία μας. Εσείς να θεωρείτε ότι εμείς οι δημοσιογράφοι ξέρουμε, εμείς να θεωρήσουμε ότι και εσείς ξέρετε και όλα καλά, όλα ανθυρά. Αυτό είναι και αυτονόητο. Εδώ γιατί το συνδέεται, λοιπόν, ας πούμε, με το σιδηροδρομικό δυστύχημα? Λέτε ότι είναι η ίδια ιστορία αυτή της άγνοιας? Είναι η γενική αφελτηρία που υπάρχει και όπου τελικά λέει το κράτος να γίνει κάτι, αλλά οι τελικοί αποδέκτες τελικά δεν εφαρμόζουν όπως θα έπρεπε να εφαρμοστεί ο κάθε έλεγχος που πρέπει να υπάρχει. Εγώ πάντως δεν, λοιπόν, μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται να έχεις, ας πούμε, το ΕΠΑΛ, επαγγελματικό λύκειο Χαλκίδας, που έχει πάρει κλίση, να έχεις ρογμές που βλέπουμε και κάποιος να αποφανθεί από το γραφείο του ότι αυτό το κτίριο είναι καλό ή είναι κακό. Εντάξει, στη συγκεκριμένη περίπτωση που έχει γίνει τόση φασαρία, δεν θα είναι στο γραφείο του, θα πάει επί τόπου. Άλλα όμως τα οποία πιστεύει ο άλλος ότι είναι εντάξει, ας πούμε, σου λέει γιατί να πάω να κάνω επί τόπου όλα αυτή τη δουλειά. Τι είναι ο σευθυνής, κύριε καθηγητά, είναι αυτή η ιστορία? Κύριε Καρύδη, αυτό. Ένα λεπτό, να πάμε λίγο πιο μπροστά. Θεωρώ ότι είναι απαραίτητος αυτός ο έλεγχος να γίνει σωστά και να μην περιοριστεί μόνον στη φέρουσα κατασκευή, αλλά και σε στοιχεία μη δομικής στρωτότητας, που είναι και επιπλέον στοιχεία της καθημερινής ασφάλειας. Δηλαδή, επειδή έχω ελέγξει κάποιες χιλιάδες κτίρια, ας πούμε στο Δήμο Αθηναίων, όλα τα σχολεία, 650 περίπου στατικώς ανεξάρτητα σχολεία και πάρα πολλά σχολεία τα οποία ήταν πρώτου 59.
ναι. όταν λειτουργούσε ο οργανισμός σχολικών κτηρίων. Ναι, λοιπόν, μάλιστα. Κύριε Καρύδη. Ναι. Κλείστε με αυτό, κύριε Καρύδη, βέβαια. Ναι. Το βασικό ένα-ένα να πω, γιατί είναι πολύ μεγάλο το θέμα. Ναι. Να ελεγχθούν οι οροφές που πέφτουν, ιδιαίτερα στον τελευταίο όροφο. Πρέπει με ένα κοντάρι οι ελεγκτές να πάνε εκεί να ελέγξουν εάν ο σοβάς αυτός είναι επικίνδυνο να πέσει στα κεφάλια των παιδιών. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Αρχιντά. Είναι πολλά θέματα, δεν είναι βέβαια. Ένα και δύο. Δεν είναι. Πρέπει μια μέρα να σας έχουμε εδώ στο στούντιο, να τα βάλουμε κάτω, να τα δούμε όλα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε καθηγητά. Παρακαλώ. Την καλημέρα μας. Και εσάς, κύριε Σπύρο, σας ευχαριστούμε καλημέρα, πάρα πολύ. Καλημέρα. Να είστε καλά. Πάμε εμείς να φύγουμε. Έλατε, εγώ, κυρία μου. Καταλαβαίνω ότι ανακαλύπτουμε μια νέα Ελλάδα τις τελευταίες ημέρες. Ωραία το είπες. Πραγματικά. Δεν ξέρουμε τι να προσθέσουμε. Έλεγχοι αντισεισμικοί, έλεγχοι και έλεγχοι κτηρίων από το γραφείο. Μάλιστα. Με αυτό ας κλείσουμε. Το είδαμε και αυτό. Ναι, και επειδή έγινε ντόρος, τώρα ακούμε ότι πήγε εκεί στο σχολείο και στη Χαλκίδα, πήγε ένας άνθρωπος να το κοιτάξει. Ή θα πάει, δεν ξέρω. Ή θα πάει. Αν δεν είχε γίνει ντόρος, λέει δεν θα πηγαίναμε. Όχι. Εντάξει. Αύριο πάλι. Γεια σας. Καλημέρα.